Κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι, καλή σας μέρα! Κυριακή σήμερα, δεύτερη μέρα που η Θεσσαλονίκη, η πρωτεύουσα των Βαλκανίων, η ερωτική μας πόλη, γιορτάζει την έκθεσή της. Μια έκθεση που όλα τα, από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης έχουν έρθει και εκπροσωπούν εταιρείες, κολοσσοί, επιχειρήσεις, αγροτικές, αγροτικού τύπου καλλιέργειας, αγροτικά μηχανήματα και δεκάδες, χιλιάδες ακόμα πράγματα τα οποία δείχνουν την πραμάτια τους, μπορούμε να πούμε, εταιρείες από όλο τον κόσμο. Μία γιορτή, ένα πραγματικό πανηγύρι. Το μάθε ο βλάχος, πήρε τη βλάχα και τα βλαχάκια και είπανε να πάνε να δούνε καινούρια μηχανήματα που κουρεύουν τα πρόβατα, καινούργιες στροφές που δυναμώνουν τα πρόβατα, καινούργιος τρόπος αρμέγματος των προβάτων ώστε να γίνουν σύγχρονοι χωροβλάχοι και να μπορέσουν να επικρατήσουν στη σημερινή δύσκολη κοινωνία, στη σημερινή δύσκολη πραγματικότητα όπου η ανταγωνιστικότητα είναι το α και το ω. Γιόρταζε η Θεσσαλονίκη μας, πήρε ο βλάχος τη βλάχα και τα βλαχάκια και ξεκίνησε για τη Θεσσαλονίκη. Τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά. Ξαφνικά στο πλάι να με προσπερνάει. Είδα μια ωραία. Ωραίος ο βλάχος με τη βλάχα και τα βλαχάκια. Το πρώτο που είπαν είναι να περάσουμε μια βόλτα από το λιμάνι, από την παραλία, από το Λευκοπύργο και μετά να ανεβούμε σιγά σιγά προς την έκθεση. Που να ξέρει ο βλάχος τι τον περίμενε. Είδε και κάτι μυστήριους εκεί πέρα, με κάτι σημαίες, με κάτι σταυρούς, κάτι παπάδες, κάτι ξέρω εγώ τι. Του λέει τι γίνεται ρε παιδιά, λέει εδώ, λέει ήρθαμε να εκδηλώσουμε τον αποτροπιασμό μας για την συμφωνία των Πρεσπών και για την παραχώρηση του ιερού ονόματος της Μακεδονίας. Πήγε και αυτός μέσα σου, λέει ρε βλάχα, λέει εδώ πέρα, λέει κάτι, λέει εμείς ήρθαμε για την έκθεση, αλλά εδώ λέει γίνονται και άλλα πράγματα. Ρε παιδιά, η έκθεση λειτουργεί, λειτουργεί, πως δεν λειτουργεί. Καλά εδώ τώρα, εντάξει και εδώ θα πούμε και το, τη Μακεδονία και τα αυτά, λέει του βλάχα, λέει, λέει δεν πάμε, λέει από εδώ, λέει αυτοί με τους σταυρούς. Εδώ έχουν το δικό τους το θέμα. Και να πάμε, λέει, από εκεί, λέει, που δεν έχει κόσμο, λέει, να πάμε, έχουμε και τα παιδιά μαζί, πάμε, πέφτουν πάνω στο πάμε. Κάτι κόκκινα αυτά, κάτι σημαίες, κάτι μάγες μπροστά εκεί πέρα, κάτι εργατοπατέρες, κάτι έτσι, γκράκα γκρούκα, τις κάνανε. Σου λέει ο βλάχος, βρώμα είμαστε εδώ, βλάχα, πάμε να την κάνουμε. Να την κάνουμε από εδώ πέρα, γιατί εδώ είναι άγρια τα πράγματα, οι άρη με τους σταυρούς ήταν καλύτεροι. Τι κάνει ο βλάχος από εκεί πάει παρακάτω να πούμε. Άλλοι από εκεί πέρα κάτι με κάτι κουκούλες, με κάτι αναρχική, με γάντια, με από πίσω κρέμονταν σακίδια, μολότοφ μέσα, κάτι κοτρόνια, κάτι έτσι, γιατί αλλιώς τρελάθηκε ο βλάχος. Και εκεί που είναι μπερδεμένος ο βλάχος, ξαφνικά βρίσκεται μέσα σε μια κατάσταση. Μπάπα μπούπα, κάτι καπνογόνα, κάτι έτσι. Τι τρελάθηκε ο βλάχος. Σου λέει που βρισκόμαστε ρε, στην έκθεση ήρθαμε ή στο Βιετνάμ. Και να τα καπνογόνα και να τα αέρια. Και έγινε η γιορτή της πόλης μας, κυρίες και κύριοι, ορδελομπού. Ένα πραγματικό ορδελομπού. Από τη μία να τρέχουν οι άνθρωποι, φιλήσυχοι άνθρωποι, πατριώτες, με τις γυναίκες και τα παιδιά, με τις μπλε, τις γαλάζιες,
τις γαλάζιες και τις άσπρες τις σημαίες δεξιά-αριστερά, από την άλλη ανερχική, από την τρίτη το πάμε, από την τέταρτη το έλα, και έγινε το έλα πάμε να δεις. Σαλονικιά. Τι ωραία που είμαστε. Και από εκεί και πέρα, κυρίες και κύριοι, στη τηλεόραση, στημένος εγώ από νωρίς, να μην μου ξεφεύγει τίποτα, τα βλέπα όλα. Και τι δεν είδα, και τι δεν είδα, και ειδικά σήμερα το πρωί, να τραβάνε τα ημάτια τους, να σκίζουν τα πουκάμισά τους, να πετάνε τα τηλέφωνά τους, να κλαίνε και να σπαράζουν. Πώς! Η κακιά αστυνομία, οι βάνδαλοι, οι μπάτσοι, τα γουρούνια, οι δολοφόνοι πετάνε αέρια στο φιλήσυχο ελληνικό λαό και δει αυτούς που κρατάνε τη γαλανόλευχη. Απίστευτα πράγματα. Λες και έγινε πρώτη φορά. Λες και πέρασε τα τελευταία 20 χρόνια εγγένεια της έκθεσης που να μην γίνουν τα ίδια. Τα ίδια που αυτοί τα αρχίσανε, το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία και η λαοπρόβλητη κυβέρνηση της αριστεράς, πρώτη φορά αριστερά, τα συνεχίζει. Και φταίει η αστυνομία. Και φταίνει η μπάτση, τα γουρούνια, οι δολοφόνοι. Πού είναι η αστυνομία, μόλις σου κάνει ο Γεωργιανός την μπούκα στο σπίτι. Αυτά τα παιδιά που παίρνουν 7 κατοστάρικα, που κινδυνεύει η ζωή τους, που δεν έχουν αλεξίσφαιρα, που δεν έχουν περιπολικά, που δεν έχουν λάστιχα στα αυτοκίνητα, που η τεχνολογία και η τεχνογνωσία που έχουν πάνω τους είναι έτη φωτός πίσω από τις προηγμένες χώρες. Και ας μην ξεχνάνε, είναι η σημερινή πρετοριανή της κάθε κυβέρνησης, η εκάστοτε αστυνομία, η οποία αντιδρά μηχανικά όταν θα πάρει τη διαταγή. Η πρετοριανή. Τι νομίζετε? Ο στρατός κατέστειλε το πραξικόπημα κατά του Ερδογάν. Η αστυνομία το κατέστειλε. Γιατί? Γιατί η αστυνομία ξέρει να διοικεί. Γιατί χωρίς την αστυνομία θα είμαστε λύκοι με πρόβατα. Γιατί χωρίς την αστυνομία η εγκληματικότητα θα μας σκοτώσει όλους. Έτσι πως έχουν γίνει τα πράγματα. Γιατί ο στρατός ξέρει να μάχεται, να πετάει οβίδες, να βομβαρδίζει, να έχει φλογοβόλα, να ρίχνει χειροβοβίδες, να θερίζει τον κόσμο. Αλλά όταν έχει να κάνει με Τούρκους, με Βούλγαρους, με Αλβανούς, λέω εγώ τους γειτονές μας, πες εσύ με Καμπότζη, με Λάος και με Βιετνάμ. Ενώ ο αστυνόμος ξέρει να διοικεί. Και τους αρπάζανε τους φαντάρους μέσα από τα τάγκς, από τα μαλλιά οι αστυνόμοι στην Κωνσταντινούπολη και τους πετούσαν έξω και δεν τολμούσανε να κουνηθούν οι στρατιώτες. Φίλοι ακροατές, και σε αυτούς τους φουκαράδες, γιατί φουκαράδες είναι άνθρωποι που κάνουν αυτή τη δουλειά, εκτεθειμένοι όλη μέρα μέσα στα αέρια, γιατί τα αέρια που πετάνε πρώτα αυτοί τα αναπνέουν. Θα πεις φοράνε μάσκες, αυτό όλοι πέραν φοράνε και μάσκες. Κάθε μέρα σε τέτοιες καταστάσεις βρίσκονται, θα είχαν πεθάνει όλοι. Αλλά πάλι και με μάσκες που εισχωρεί το αέριο και το αναπνέουνε, γιατί εγώ σαν έφορος στη δέσμο που ήμουν κάποτε και έκανα του κόσμου τις εκδρομές, είχα γνωριστεί με αυτούς και τους έβλεπα όταν τους έβλεπα. Τα μάτια τους κόκκινα, οι αναπνοές τους βαριές. Γιατί την περασμένη μέρα ήταν στο Σύνταγμα και διαλύανε διαδηλώσεις. Και βγήκανε, τι κάνουνε, χτυπάνε οι αστυνόμοι οι κακοί. Αυτοί ρε δεν ήτανε που χτυπήσανε τους συνταξιούχους στο Σύνταγμα επί Πασόκ? Αυτοί δεν ήταν που χτυπήσανε τους αστυνόμους που κάνανε συγκέντρωση διαμαρτυρίας? Αστυνόμοι τους αστυνόμους. Αυτοί δεν ήτανε που μπαίνουνε μέσα στα γήπεδα που δεν είναι ο χώρος τους? Αυτοί δεν είναι που κάθε μέρα στα εξάρχεια δίνουνε μάχη με τους αναρχικούς και προστατεύουν εκεί πέρα, κάθε μέρα γίνονται επιθέσεις
στα γραφεία του Πασόκ. Σχαριλάω τρικούπι. Πάρτα ρε και εσύ από εκεί ρε. Ποιος είναι τώρα εκεί γεννηματά. Πάρτα από εκεί πέρα τα γραφεία σου και πάντα καπαλού. Και κάθε μέρα δυο πούλμαν είναι απ' έξω από τα γραφεία σου και σε φιλάνε. Δίπλα είναι η αναρχική από το Εξάρχειο. Πάμε μια βόλτα από εκεί, πετάξουμε δυο κοτρόνια για να φύγουμε. Να τα χημικά, να τα αυτά. Δε φταίει λοιπόν η αστυνομία. Φταίνε οι πουλημένες κυβερνήσεις των τελευταίων 30 ετών. Να βγάλω απ' έξω τον Καραμαλή και τα πρώτα χρόνια του Ανδρέα. Οι οποίοι φέραν την κατάσταση εδώ που τη φέρανε. Ο κόσμος είναι ξεσηκωμένος. Η κοινωνία βογκάει. Τα παιδιά μας φεύγουνε. Δεν παντρεύονται. Καθόμουν και συλλογιόμουν χθες όταν άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι θα δώσει επιδότηση ενοικίου από 70 μέχρι 200 ευρώ στα τα ζευγάρια που έχουν ανάγκη για να παντρευτούν και να κάνουν οικογένεια και να έχουν να μπουν κάπου. Μία βοήθεια. Και λέω κάτσε ρε φίλε να πούμε. Το 20 με 30% είναι ομοφιλόφιλη τη σημερινή εποχή. Και από τις γυναίκες και από τους άντρες. Ένα άλλο 20% το λιγότερο έχει διαλέξει να μην παντρευτεί. Να μείνει γεροντοκόρος. Το 50% έχει φύγει. Θα πεις παλιά δεν γινότανε, δεν είχαμε γεροντοκόρο. Είχαμε. Αλλά άντε μωρέ το γεροντοπαλίκαρο. Τον είχες. Άντε μωρέ τη γεροντοκόρη. Άντε μωρέ το στυπού. Άντε την. Να μην το πω. Σήμερα δεν τρέπεται ο άλλος. Λες, είμαι γκέι και ξέρω άλλος στην τηλεόραση. Το 80% δυστυχώς το δηλώνουν. Τους βλέπουμε. Καλό παράδειγμα και αυτό. Είσαι τι το δηλώνεις. Ρε είπα εγώ ότι είμαι, πώς το λένε όταν δεν είσαι γκέι. Straight. Straight. Άκου straight. Το 50% λοιπόν βγαίνει απ' έξω. Από το άλλο 50%. Το 30% δεν μπορεί να παντρευτεί. Διότι αν θα παντρευτεί θα μπει σε ενίκεια, θα μπει σε αυτά, θα πρέπει να σταματήσει η γυναίκα τη δουλειά, να κάνει παιδιά. Αυτό περίμενα να πει. Πώς θα βοηθήσουμε να συνεχιστεί η εξάπλωση του πληθυσμού, να μεγαλώσει ο πληθυσμός. Αυτό είναι το κυριότερο, το μεγαλύτερο κακό πάνω και από το οικονομικό. Δεν παντρεύονται τα παιδιά μας. Δεν κάνουν παιδιά τα παιδιά μας. Και δεν θα κάνουν παιδιά τα παιδιά των παιδιών μας, δηλαδή τα εγγόνια μας. Και σε 10-20 χρόνια θα είμαστε. Μια φορά πήγα στην Ήπειρο, στην Άρτα εκεί σε ένα χωριό, πριν από 10 χρόνια είχα μια δουλειά και μπήκα μέσα σε ένα ζαχαροπλαστείο, μια καφετέρια, να δω ένα μάτς που είχε. Και ήταν μέσα όλο γερόντια, 70-75 χρονών, 80. Ένα αλβανιδάκι εκεί πέρα, μια κοπελίτσα που σέρβιρε. Και Αλβανός ο καφετζής. Καλά λέω τα παιδιά που είναι εδώ. Δεν υπάρχει νεολαία. Έβγαινε έξω, δεν υπήρχε νεολαία. Δεν υπάρχει νεολαία στην Ελλάδα. Και σε λίγα χρόνια δεν θα έχουμε. Και εκεί θα τη χάσει την πατρίδα φίλε. Δεν θα τη χάσει ούτε από τα Σκόπια, ούτε από την Αλβανία, ούτε από τη Βουλγαρία, ούτε από την Τουρκία. Ούτε καν από τη Ρουμανία που κι αυτή έχει βλέψεις και τη Σερβία δεν βγάζω έξω. Διότι εάν δεν διευκολύνουμε την νεολαία να βρει δουλειά, καλή δουλειά και να υπάρξουν επιδοτήσεις ενοικίων και συμβίωσης με εκπτώσεις, με κάρτες. Παντρεύτηκες, έχανες παιδί, κάρτα να πηγαίνεις όπου θέλεις. Με τις δημόσιες συγκοινωνίες, διότι εσύ θα δουλέψεις, εσύ θα πληρώσεις τα ένσημά σου, εσύ θα γίνεις αιτία να λειτουργήσει το κράτος και τα παιδιά σου θα το συνεχίσουν αυτό. Να μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας, διότι εάν δεν έχουμε ανθρώπους να την υποστηρίξουν, δεν πάει να μπιμπηθεί το πώς λένε τα Σκόπια ή τη Ρουμανία ή τη Βουλγαρία.
αν δεν έχεις νιάτα να υπερασπίσουν την Ελλάδα, νομίζεις, φίλε, ακροατή του Λίμπερο 107,4 και να το λέτε, ότι θα σε λυπηθεί ο Αλβανός και δεν θα κάνει ντου να σου πάρει την τζαμουριά, όπως την ονομάζουνε. Θα φοβηθεί ο Σκοπιανός να σε κάνει ντου να σε πάρει το λιμάνι. Θα φοβηθεί ο Βούργαρος να σου πάρει την καβάλα που θέλει, που την είχε επί Χίτλερ. Ή θα φοβηθεί ο Τούρκος να σε κάνει μια χατσιά τη Θράκη. Μόνο αν έχεις υπερασπιστές, νέα παιδιά που θα αρπάξουν την τουφέκα και θα πούνε ελάτε και όποιο πάρει ο χάρος ρε κουφάλες, μέχρι εδώ και μη παρέκει. Όπως γινότανε παλιά, όπως κάνανε οι προγόνοι μας και όπως δεν κάναμε εμείς, γιατί είμαστε υποχωρητικοί. Ναι, είμαστε υποχωρητικοί, αλλά πλέον οι πόλεμοι δεν κερδίζονται με τα χέρια ούτε με τα ξύφη, κερδίζονται με τον οπλισμό. Τα τσακάλια που είναι μέσα στα κομπιούτερ και κατευθύνουν τη βόμβα από τη Γκαλλικράτεια και τα Μουδανιά να τη στείλουν, να πούμε, στα Άδανα. Και οι αερομαχίες γίνονται ηλεκτρονικές και αυτές σε λίγο δεν θα υπάρχουν πιλότοι. Έχουν ξεφύγει τα θέματα αυτά. Και εμείς σε λίγα χρόνια, όπως η Κωνσταντινούπολη έπεσε όταν 300.000 νεολαία πήγαν στα μοναστήρια για να γλιτώσουν τη φορολογία και όλα τα βάσανα, και ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο μεγάλος αυτός αυτοκράτορας, έμεινε με μια σχεδόν έρημη Κωνσταντινούπολη. Μια Κωνσταντινούπολη των 800.000 είχαν μείνει 60-70.000 μέσα. Και με 7.000 μισθοφόρους. 7.000 μισθοφόρους. Πληρωμένα σπαθιά που υπερασπιστήκανε την πόλη. Γιατί δεν είχε ανθρώπους. Γιατί 7.000, άμα ήταν 27, τι έγινε, τι παραπάνω. Για τη μεγάλη Βυζαντινή Αυτοκρατορία να έχει 30.000 στρατό. Θα βγαίναν έξω και θα τους πατσοκόβανε τους Μογγόλους. Αλλά είχαν πάει στα μοναστήρια να γλιτώσουν. Νέα παιδιά δεν γεννιούνται. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Και βγήκε ο Τσιπρέας, θα πούμε, χθες. Και όλοι περιμένανε, πες κάτι ρε γι' αυτό, είπε κάτι, ένα ψηλό. Αλλά δεν φτάνει. Δεν φτάνει ρε Τσιπρά. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδος. Και το δεύτερο είναι η ανεργία. Μια ανεργία που περηφανεύεις ότι κατέβασες 10 μονάδες, 8 πόσο λες, αλλά 800.000 κόσμος έχει φύγει στο εξωτερικό και 15.000 έχουν αυτοκτονήσει. Βάλ τους και αυτούς μέσα στους ανέργους. Δεν λέω ότι τα έκανες εσύ, δεν είμαι εγώ από αυτούς που έχουν παροπίδες μπροστά. Όχι, δεν τα έκανες εσύ. Είσαι ο μόνος που δεν τα έκανες. Τα κάνανε αυτοί που φωνάζουνε. Γι' αυτό τους χαίνομαι. Αυτοί που δεν φέρανε το έθνος των Ελλήνων, το πάμπλουτο έθνος εδώ, που το φέρανε, είναι αυτοί που βγαίνουν και φωνάζουνε. Και δεν ξέρω τι να ψηφίσω, γιατί Τσίπρα δεν μπορώ να τον ψηφίσω. Θα έρθουν εκλογές. Ποιον να ψηφίσω ρε παιδιά, τον Κούλη. Τι να τον κάνω. Η αδερφή του ήταν στην ΚΝΕ. Και τώρα μου κάνει τη δεξιά. Η Σπυράκη ήταν στο Πασόκ, έβριζε μέρα νύχτα να πούμε τον Καραμαλή. Και τώρα είναι εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Ο ίδιος μπλεγμένος στα σκάνδαλα Σίμενς, κουμπάρος με το Μαρινάκι. Βγήκε με τα κασκόλ και έκανε αναμετάδοση πώς έβαλε τον Κολοπάοκ. Πώς έβαλε τον Κολοπάοκ, το πέτσινο πέναλτι της ΑΕΚ. Και για τους δύο μηδενισμούς στην Καρόιδα. Και από την άλλη μεριά, διάλειμμα. Θα κάνουμε το διάλειμμα. Έχουμε να πούμε. Έχουμε να πούμε για όλους μας τους γείτονες που θέλουν κομμάτια της Ελλάδος, που βλέπουν τη Θάσο και τρελαίνονται. Που βλέπουν τη Σαμοθράκη και τους πιάνει λύσα. Που βλέπουν τα νησιά μας,
που βλέπω τις παραλίες μας, τον ήλιο μας, τα προϊόντα μας, την τεχνογνωσία μας, γνωσία μας και την τεχνο... την τέχνη την οποία έχουμε και το DNA το ελληνικό που έτσι και συσπηρωθεί μεγαλουργεί. Δεν άκουσα μία κουβέντα, είναι ένας Κύρτσος, ένας βαψωμαλιάς, παλιός κομμουνιστής, εκδότης του ελεύθερου τύπου, αποστάτης της Νέα Δημοκρατίας και τώρα ξανά νομίζω είναι ευρωβουλευτής ή κάτι τέτοιο, ο οποίος είπε η επόμενη κυβέρνηση είναι Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Και βγαίνουν όλοι και τον κατηγορούν να το διαγράψουν, γιατί ρε, τι είπε. Τι είπε ρε, μάγκες, να γίνει αυτό που λέει ο Φουκαράς ο Λεβέντης και δεν τον ακούει κανένας. Να γίνει μια κυβέρνηση εθνικής ενότητος, εκτάκτου ανάγκης. Είναι κακό δηλαδή. Δηλαδή άμα δεν μπορεί να τα βρει η Βουλή μεταξύ τους τα 300 καλύτερα άτομα της Ελλάδος, ο καλύτερος κόσμος, οι άριστοι Έλληνες, γιατί γι' αυτό τους στείλαμε εκεί. Πώς θα τα βρω εγώ ρε με τον άλλον έξω. Ναι ρε, γιατί όχι. Ο Αλέξης με τον Κυριάκο, γιατί όχι. Και τη Φουφάρα μαζί, γιατί όχι. Και το Λεβέντη μαζί αν είναι. Γιατί όχι. Αμέσως είναι μια σπήρωση του 80% του ελληνικού λαού. Και πάμε να κάνουμε την Ελλάδα. Και ελάτε εδώ ρε δανειστές κουφάλες, που μας έχετε πιει το αίμα. Γιατί μας δίνατε τόσα λεφτά ενώ ξέρετε ότι δεν μπορούμε να σας τα δώσουμε πίσω. Και τα τρώγανε τα λαμόγια. Για σας ρε δεν πολεμήσαμε. Για σας και για το έθνος μας δεν ανεβήκαμε πάνω στα βουνά. Για σας δεν καθυστερήσαμε το Χίτλερ. Και μπόρεσε να πούμε να συσπηρωθεί η Ρωσία και να γίνει αυτό που έγινε. Τίποτα. Δεν αναγνωρίζετε. Γιατί μπορεί να μιλούσατε γερμανικά όλοι αν δεν υπήρχε η Ελλάδα. Κουφάλες Άγγλοι και Γάλλοι. Και πέσατε πάνω με το κογλυφικά σας προγράμματα και ρημάξατε τον κόσμο. Γιατί. Γιατί είναι φιλέτο και θέλουν να έρθουν να την πάρουν τζάμπα. Δεν θα σας περάσει ρε κουφάλες. Δεν θα σας περάσει. Αυτά τα σκόπια που κυνηγούσαμε αλίπητα όλοι μας εχθές και καλά κάναμε. Ας μην ξεχνάμε ότι η οικονομία τους βασίζεται στους Έλληνες που εγκαταλείψαν τη χώρα τους και πήγανε σε μια χώρα που έχει προβλήματα με την πατρίδα και τους στηρίξανε. Ας μην ψάχνουμε για σύγχρονους εφιάλτες, θα πεις τώρα τους λες προδότες και εφιάλτες τους ανθρώπους. Τι να κάνουν με τη σημερινή φορολογία. Εάν μέναν εδώ, εάν αγωνιζόταν μαζί μας. Γιατί εγώ δεν τα έχω με τα παιδιά που φύγαν έξω. Γιατί φύγαν έξω γιατί δεν είχαν δουλειές. Γιατί θα ψοφούσαν από την πείνα εδώ πέρα όπως είχε γίνει η κατάσταση. Αν αυτές οι εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις που είναι στα Σκόπια και στη Βουλγαρία και στην Αλβανία ήταν στην Ελλάδα και δεν φεύγανε, δεν θα ήταν 28% ο φόρος. Ούτε 24% το ΦΠΑ. Θα ήταν 15% το ΦΠΑ και 20% ασυμοφόρος. Ούτε θα κοβόταν οι συντάξεις γιατί θα πληρώνανε τους εργαζομένους. Ούτε θα είχαμε τέτοια ανεργία. Και όταν φωνάζουμε φέρτε πίσω τα παιδιά μας, ενώνω τη φωνή μου μαζί σας και λέω φέρτε πίσω για τις επιχειρήσεις μας. Που φύγανε καταδιωκόμενοι από το σύστημα. Αλλά και τι να σε κάνει αυτό. Χρεοκόπησε. Και όρμηξε πάνω σε αυτούς που μείναν. Αυτά τα παιδιά μείναν και αγωνίζονται. Και όχι μείναν και αγωνίζονται, συντηρούν και τους σταθμούς με τις διαφημίσεις τους και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τις μικρές αυτές οικογενειακές επιχειρήσεις, εγώ έχω δύο χορηγούς. Έχω τη Repair Store και το κομμωτήριο της κυρίας Έφης, μια εκπληκτική κυρία εκεί στην Ολύμπου 23, η οποία όχι μόνο ασχολείται και είναι πτυχιούχος κομμωτικής, παρόλο που έχει βγάλει το Αριστοτέλειο,
Αυτό της άρεσε να κάνει και αυτό. Επίσης είναι και μελισσουργός. Και έχει τα καλύτερα μέλια που έχω πάρει ποτέ μου. Μπράβο της. Αυτή είναι η κολόνα, η στήριξη της ελληνικής οικονομίας. Οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις. Repair Store. Εξειδικευμένοι τεχνικοί σε περιμένουν να λύσουν οποιοδήποτε πρόβλημα έχεις. Από το πιο απλό μέχρι το πιο σύνθετο. Αναλαμβάνοντας ακόμα και ανωτέρου επίπεδου επισκευές για όλες τις μάρκες. Είναι επίσης συνέδρος με τον αδερφό του, ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Κατσούλης, στο κτήμα Πτάγραφα στο Χορτιάτι. Πού να τρέχεις άγραφα όταν έχεις άγραφα δίπλα στο Χορτιάτι. Και αυτός χορηγός. Επισκευές, πωλήσεις, αξεσουάρ κινητών, τάμπλετ και λάπτοπ. Βελιζέλου 11 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. 2-3-11-206-131. Και κάποιοι από εμάς που ετοιμάζονται σήμερα, που κάπως είναι τα πράγματα ηρεμότερα, να επισκεφθούν το στολίδι μας, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και θα πρέπει να είναι στυλάτοι, φρεσκοκουρεμένοι οι κυρίες με το μαλλί μιζαμπλί και τα παιδιά χτενισμένα ωραία, γιατί σε λίγο ξεκινάνε και τα σχολεία. Μην τύχει και σε πει κάποιος, ρε εσύ, πώς σε κούρεψε έτσι, δεν σε πάνε έτσι τα μαλλιά σου. Μπορεί να είσαι όμορφη, λέει ο γαμπρός. Όμως αυτό το χτένισμα διόλου δεν σου πηγαίνει. Κάνε κότσο τα μαλλιά σου να φανεί αρχοντιά σου, να φανεί αρχοντιά σου, κάνε κότσο τα μαλλιά σου. Ολύμπου 23, το πιο ήλικο κομμωτήριο ανδρών, γυναικών και παιδιών στην πόλη. Ολύμπου 23, το κομμωτήριο της Σέφης, 2-31-05-55-017. Και συνεχίζουμε, φίλε, Σωτήρης Δασκαλάκης, σε παραλήρημα χαρά σήμερα, έπινε το πρωί σταύρο πόδι το καφέ του και παίρνοντας μου λέει, ρε Γιώργη, θα κάνουμε γήπεδο, θα ζήσει η γενιά μου τέτοιες χαρές. Ναι, του λέω, θα ζήσει τέτοιες χαρές, έτσι είπε ο πρωθυπουργός εχθές. Ότι, και θα πεις τώρα, μην τον κάνεις αβάντα τον Τσίπρα. Δεν τον κάνω αβάντα τον Τσίπρα. Δεν τον γουστάρω τον Τσίπρα. Δεν μ' αρέσουν οι κομμουνιστές. Υπήρξε ένα έργο. Ποιος έπαιζε να δεις εκεί, ρε φίλε? Ο Ρίζος έπαιζε σίγουρα. Έκανα τον κλέφτη. Τον κλέφτη ένας έκανε τον κομμουνιστή. Ένας εκεί, ένας που έκανε το... Βροντάκηδες και Φουρτουνάκηδες που έκανε τον αστυνόμο. Τσούκας. Ο Τσούκας έκανε τον κομμουνιστή. Η μάνα ήταν κομμουνίστρια. Άννα Αφόνσου, η κόμισσα της φάμπρικας, που το λέει η γυναίκα του κομμουνιστή, βρε, δεν ξέρω, Ντίνο το λέει, βρε Ντίνο, γιατί είσαι τόσο κομμουνιστής? Αρέσει Τσίπρα, γιατί είσαι τόσο κομμουνιστής? Δεν είναι δυνατό, δεν υπάρχει ο κομμουνιστής. Είναι για να φωνάξει για τα δικαιώματα των εργατών. Και καλά κάνει. Ο εργάτης έχει πάντα δίκιο. Το δίκιο του εργάτη. Είναι αυτός που μοχθεί χειρονακτική εργασία. Θέλει το παραπάνω να το πάρει. Δεν είμαι ενάντια των εργατών και των αγροτών. Είμαι ενάντια αυτών που δεν ξέρουν να παράγουν πλούτο. Και ενάντια των χαζών. Και όταν παίρνεις ένα χαζό, το πρώτο που θα κάνει είναι να βάψει τα μαλλιά του. Τα μισά να είναι άσπρα και τα μισά κομμωδινή. Και τον κάνεις σε μια κακός, σε ένα κανάλι που κακός. Ο Σαμαράς το έριξε μαύρο, αλλά δεν γινότανε με τέτοια χαϊβάνια που είχε εκεί πέρα μέσα. Τώρα θα πεις, πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι, ρε Σαμ. Κάτσε και πες, πώς είναι μέσα 3.000. Οι 3.000 θα μείνουν 850 άτομα, όσο είχε το Μέγκα. Οι άλλοι θα αποζημιωθούν και να πάνε στην ευχή του Θεού. Δεν ρίχνεις μαύρο.
Δεν αφήνεις το κράτος χωρίς δημόσια τηλεόραση. Αύριο έγινε ένας πόλεμος και βγαίνει ο αυτιάς και πάει με τους Γερμανούς. Λέω εγώ τώρα, ας τον άνθρωπο θα πεις. Που θα πάει. Λέω ρε παιδί μου, ας τον αυτιά, πες το μπάμπι. Ένας μπάμπις, ένας φαλακρός εκεί, ο Τζίμας ξέρω εγώ. Ο Τζίμας. Και αρχίζει το Sky και μας βάζει να πούμε Λιλή Μαρλέν. Τι θα κάνουμε, να μην έχουμε εμείς ένα δικό μας ράδιο να βγάλουμε τι θα πει η Ελλάδα. Και αφού το ανοίγεις και καλά το άνοιξες και αφού ξαναπαίρνεις όλο τον κόσμο, όλα τα... τις μετριότητες της δημοσιογραφίας και τους αποκαθιστάς, μέσα στις μετριότητες έχει ωραίος. Κοπελίτσα χθες με εκείνο τον μυστήριο που έκανε στην ΕΡΤ3 ήταν εξαιρετική. Με κοπελίτσα με γυαλιά, την είχαν δίπλα από ένα γεροντάκι, τώρα την έχουν μόνη της και κάνει πολύ καλή εκπομπή. Και έχουν καλεσμένο τον Γιουλέκα, τον ήξερα τον Γιουλέκα, το θυμάμαι, και έναν άλλο φαλακρό που ούτε θυμάμαι πώς το λένε, ένα, μαλώσαν κάνανε εκεί πέρα, εν πάση περιπτώσει τελείωσε. Και πάει η ιστορία στη Αυτίνα για το τι γίνεται και τους διαδηλωτές για τη Μακεδονία, το πάμε, τους αναρχικούς, όλα τα κάλυπτε εκεί πέρα. Και ξαφνικά βλέπω αυτό το γελίο άτομο, θα πεις το λες γελίο από το ραδιόφωνο, να βρεις κανένα μπελά. Αρθούν να πάρουν κανένα ζαγόρα μέσα στη φυλακή και θα τρέχουμε, το βάλουμε με τίποτα Γεωργιανούς και εκεί να δεις την πλάκα. Η Γάσα Κελαρίδη, ω, το παίρνω πάνω μου. Είσαι γελίος. Είσαι γελίος, κύριε Αρβανίτη. Διότι καταχράζεσαι το μέσο το οποίο σου δίνει ο ελληνικός λαός, που έγινες διευθυντής προγράμματος εκεί, άσχετε, αμόρφωτε και αστοιχείωτε, και βγαίνεις σε μια ιερή στιγμή για ένα ολόκληρο κόσμο και λες δεν είναι δυνατόν ο πρωθυπουργός που με πήρε από τα άπλυτα, με έπλυνε, με σιδέρωσε, με πήγε στο κομμωτήριο της κυρίας Ζέφης και με χτένισε, με χαρτζηλίκωσε και με έδωσε εξουσία και αρχή να κάνω και το φιάκα στα κοριτσάκια ότι θα τα βάλω στην τηλεόραση και να εκδηλώνεις αντίθεση με αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος λέγοντας ανακρίβειες. Αυτό είναι παλιανθρωπιά, είναι χυδαία συκοφάντηση. Και απαιτώ, θα πεις και τι είσαι εσύ να απαιτήσω όσο μπορώ να απαιτήσω, ένας Έλληνας πολίτης είμαι. Ένας απλός Έλληνας πολίτης, τίποτα παραπάνω, που μια μοίρα με έστειλε αυτό τον καιρό να κάνω ραδιόφωνο. Δεν ήταν επιδίωξή μου και όταν ήταν το όνειρό μου. Ανάγκας και θεοί πείθονται. Κάποτε ήταν μια πισίνα γεμάτη κορκοδίλους. Και είχε ένα πάρτι ο πλούσιος και γύρω γύρω από την πισίνα ήταν, το ξέρεις αυτό? Δεν το ξέρεις, ε. Δηλώ την πισίνα, οι κυρίες, ξέρεις, με τα αυτά, με τα μπούστα και με τα μίνια και κάτι κούκλοι χοντροί με κάτι κοιλιές, με κάτι πουρα και ξέρω εγώ τι, και κάνανε play. Και ξαφνικά βγαίνει ο πλούσιος και λέει 5 εκατομμύρια δολάρια, όποιος περάσει κολυμπώντας στην πισίνα, τώρα τα λεφτά. Λέει τον υπηρέτη, έρχεται ένας μαύρος με άσπρες φαβορίτες, θα πούμε και αυτά, κρατάει μια βαλίτσα, την ανοίγει, πίτα στο δολάριο. 5 εκατομμύρια δολάρια, όποιος περάσει την πισίνα κολυμπώντας. Κοιτάζω, του είπα, κανείς δεν. Ξαφνικά ακούγεται μια φωνή. Πα! Πέφτει μέσα ένας στην πισίνα και κολυμπάει σαν τρελό. Σαν αυτούς. Πα! Το ξέρεις, ε. Πάει να το βιάζει ο κορκόδηλος, αντιστέκεται, φεύγει, τον πέφτει ο άλλος, τον κάνει, τον δίνει, τελικά βγαίνει από την άλλη μεριά. Τρέχει ο κόσμος πάρε του, μπράβο ρε ήρωα, πώς το έκανες, θα σου δώσω τα δολάρια. Και του λέει πάρε τα δολάρια, του λέει ρε μεγάλο παλικάρι, λέει είσαι αστέρι, του λέει. Και του λέει αυτός δεν θέλω ρε μεγάλε τα δολάρια, το μπούστι που με έσβρωξε και έπεσα μέσα θέλω να μου βρεις. Αυτό εδώ πέρα κι εγώ έπαθα. Μια, λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μια και το έπαθα και είμαι εδώ, λέω, απαιτώ από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, ο οποίος συκοφαντήθηκε εσχρά ελεηνά και τρισάθλια εχθές από τον κομμουνιστή
κόμμουνιστη. Κύριο Αρβανίτη, τον οποίον συνέλεξε από τα απόβλητα, γιατί εκεί ήτανε. Άργος. Και τον έκανε διευθυντή να τον καθαιρέσει αμέσως. Γιατί εχθές οι δηλώσεις που έκανε στην ΕΡΤΡΙΑ προσβάλλουνε την νοημοσύνη του κόσμου, προσβάλλουνε την ελληνική κυβέρνηση, προσβάλλουνε τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, είναι διαστρέβλωση της αλήθειας και τα βάλε με έναν κόσμο ολόκληρο που δεν τον έφταιγε σε τίποτα. Και που τον ανέχεται αυτό το άχρηστο δημοσιογραφίσκο, αυτόν τον άχρηστο δημοσιογραφίσκο να βρίσκεται στα ψηλά σαλόνια της κρατικής τηλεόρασης, να πληρώνεται φίλε ακροατά από το δικό σου τον κουρβανά, χωρίς να ρωτήσει, να ερωτηθείς, και να βγαίνει να κάνει αυτές τις δηλώσεις που έγινε αιτία να βγάλει ανακοίνωση η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ο άσχετε που πρέπει να μάθεις ιστορία, να ανοίξεις κανένα βιβλίο, γιατί το μόνο που ξέρεις στη ζωή σου ήταν να κάνεις καταλήψεις και να πηγαίνουν άλλοι να γράφουν για σένα. Θα πεις που το ξέρεις εσύ, δεν το ξέρω. Το υποθέτω, ας με κάνει μήνυση. Α, με βάλει και φυλακιά, γράψεις και ένα βιβλίο. Την Αρβανιτιάδα. Γιατί είναι πολύ σαν για σένα. Άχρηστη. Και βλέπω παιδιά, νέα, με ξένες γλώσσες, με συμπεριφορά, με τρόπους να παίρνουν 2 και 3 εκατοστάρικα και να παρακαλάνε στα μέσα να τα μπουνε, βάλε με και ας μην πληρώνομαι, μόνο να μάθω. Και εσύ το μόνο που θα μπορούσες να κάνεις ήσουν να πορτιέρεις, σε πήραν και σε βάλαν εκεί. Και με το που έβαψες τα μαλλιά σου νόμισες έγινες τζόβενο. Πρέπει να ξέρεις άχρηστε ότι το 1955 για 4 χρόνια όλα τα εισιτήρια που κοβότανε για το ιδιόκτητο γήπεδο του ΠΑΟΚ στο Συντριβάνι, το ακούς? Για το ιδιόκτητο γήπεδο του ΠΑΟΚ στο Συντριβάνι είχαν 20% παρακράτηση υπέρ της ανέγερσης του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ. Συν τον έρανο που κάνανε οι Κωνσταντινούπολίτες και οι άλλοι πρόσφυγες γυρίζοντας σπίτι-σπίτι, Δημάδη νομίζω λεγότανε ο πρόεδρος τότε, ο Θεός να αναπαύσει την ψυχούλα του, και μαζέψαν ένα κορβανά για να χαρίσουνε, το ακούς, να χαρίσουνε τις εκτάσεις από το ιδιόκτητο γήπεδο που είχαν στο Συντριβάνι, ώστε να γίνουν τα πανεπιστήμια και να βρίσκει το παιδί μας στέγη για δωρεάν μάθηση. Και μεταβερθήκανε στη θρηλυκή Τούμπα, στην περιοχή της Τούμπας, που Τούμπα λένε το λόφο με τα αρχαία που είναι δίπλα. Από εκεί είναι η Τούμπα, από εκεί είναι το όνομά της. Να αγοράσουνε από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης το οικόπεδο που βρίσκεται σήμερα, το γήπεδο του Τούμπας, κύριε Αρβανίτη, παπά, άχρηστε, βαψομαλιά, να το αγοράσουνε. Και μετά με τα λεφτά του Εράνου που περισσέψανε, με τη βοήθεια της ΜΟΜΑ, με τη βοήθεια του υπουργού τότε του κυρίου Θεμελή, με κάτι στρατηγούς που γνώρισα κάποιους από αυτούς που στέλναν τους φαντάρους να χτίζουνε, με προσωπική εργασία της κοινωνίας της πόλης, χτίστηκε αυτό το παλάτι, ο ναός των Παοξίδων, εκεί που χτυπάει η καρδιά της προσφυγιάς, το γήπεδο της Τούμπας, το οποίο δεν ανήκει σε καμία ΠΑΕ, σε κανέναν Ιβάν Σαββίδη, ούτε σε αυτόν, ούτε στα παιδιά του, ούτε σε ποιον αναλάβει τον ΠΑΟΚ μετά 50 χρόνια. Ανήκει στον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, που ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ είναι ο λαός του ΠΑΟΚ.
Και έχει βρε Χαϊβάνη άλλα 50 αθλήματα εκτός το ποδόσφαιρο. Και έχει πάνω από 10.000 παιδιά που αθλούνται. Που έπρεπε να πληρώνεις εσύ γυμναστήρια να πάρει δημόσια. Το κράτος. Και αυτά αθλούνται στον ΠΑΟΚ. Που έχει κολυμβητήριο κάτω από την 6. Που έχει μπάσκετ, γήπεδο μπάσκετ κάτω από την 3. Που έχει παλέστρεξες αρσιβαρών κάτω από την 8. Που ανοίγει στο λαό της πόλης μας. Που όταν πάει ο αθλητής εκεί και ο νεαρός, δεν το ρωτάνε ρε τι ομάδα είσαι. Του λένε ένα παιδί μου να γυμναστείς, να μην γίνεις σαν τον Αρβανίτη. Και στα 60 του να βάφεις τα μαλλιά σου και να λες μαλακίες. Αντε να χαθείς από εδώ, κοπρίτη. Και τολμάει να μιλήσει για ένα πεντακάθαρο σωματείο που στα 100 χρόνια περίπου της ιστορίας του δεν έχει δώσει δικαίωμα σε κανένα λιμοκοντόρο των Αθηνών να εκφέρει τέτοια γνώμη τόσο αποξιωτικά και τόσο λαδασμένα. Γιατί δεν τον άκουσα εγώ τον κύριο Αρβανίτη πέρσι να βγει και να μιλήσει για τα 20 εκατομμύρια, τα 23 εκατομμύρια απόδοση, κυρία Δούρου. Στους χάρτινους να κάνουν χάρτινο γήπεδο. 23 και 30 από τον ΠΑΟΚ που κλέψανε 53. Ένα γήπεδο ολόκληρο. Δωρεά του λαού του ΠΑΟΚ. Στους χάρτινους της ΑΕΚ. Εκεί δεν μίλησες. Δεν μίλησες. Όταν μια ολόκληρη περιοχή στο Βοτανικό δόθηκε στον Παναθηναϊκό για να κάνει και καλώς δόθηκε. Τα ακούς ρε Αρβανίτη. Ε Αρβανίτη. Και καλώς δόθηκε σε αυτό το ένδοξο σωματείο να κάνει γήπεδο. Να φύγει από τη λεωφορώ, τη θρυλική λεωφορώ Αλεξάνδρες. Όπου έχουμε δει ματσάρες εκεί. Αλλά πλέον στο κέντρο της Αθήνας και ένα γήπεδο που παίρνει 12.000 κόσμο για το μεγάλο Παναθηναϊκό. Είναι μια ντροπή. Πού ήσουνα κύριε Αρβανίτη όταν οι τράπεζες χρηματοδοτήσανε τον Κόκαλη για να κάνεις 1,5 χρόνο το νέο υπερσύγχρονο γήπεδο στο Καραϊσκάκης να πάρει για 49 χρόνια την εκμετάλλευσή του και να χρωστάει στις τράπεζες τις οποίες μπιστόλιασε και δεν πλήρωσε και τώρα τους κυνηγάνε. Γκιχ! Ο Αρβανίτης! Και πού βγήκε να μιλήσει, δίνεται λέει σε ΠΑΕ και επενδυτές σαν τον κύριο Σαββίδη χώρους για να, που ανοίγουν στο στρατό, στον ελληνικό στρατό. Σαμποτάροντας τις ένοπλες δυνάμεις του τόπου, παίρνοντάς τους κομμάτια της περιουσίας και τα δίνεται στους δρόσους. Αυτό είπε. Που θα δώσουν 5-10 στρέμματα εκεί πέρα που δεν χρειάζονται σε κανένα. Τι θα κάνει ρε ο στρατός εκεί, ορυχεία, αυτά, πολυβολία. Τάγκς θα βάλει, τι θα κάνει εκεί πέρα. Τι θα κάνει, πες μου εκεί ο στρατός, ένα μέρος που άμα το βγάζει το πουλί δεν το παίρνει κανείς γιατί μπορεί να χτίσει. Δίπλα από το γήπεδο της Σούπας, το οποίο είναι πάρκινγκ τώρα. Βάζει ο κόσμος ελεύθερο στα αυτοκίνητά του. Και η λαϊκή εκεί πέρα πουλάει τα ζαρζαβάτια να πούμε και πάει ο Κοσμάκης και παίρνει φθηνά προϊόντα και φρέσκα. Τι θα το κάνει εκεί ο στρατός. Αβομβαρδίσει την πόλη. Θα αντισταθεί στους Σκοπιανούς που θα προελάβουν προς τη Θεσσαλονίκη από εκεί. Τι να το κάνει αυτό ο στρατός που δεν πάει το κομμουνιστικό βαμμένο σου κεφάλι. Καν στο τι μπορεί να γίνει εκεί. Και μόνο που θα πάρθει η απόφαση να γκρεμιστεί η τούμπα θα αρχίσει να εισπράττει το κράτος. Διότι οι φαγάνες που θα τον γκρεμίσουν θα κόψουν τιμολόγια. Τα φορτηγά που θα πάρουν τα μπάζα θα κόψουν τιμολόγια. Οι εργάτες που θα δουλέψουν εκεί για να μαζέψουν τις πέτρες και τα χώματα που θα απομείνουν και τα σίδερα θα κόβουν τιμολόγια. Οι εταιρείες που θα έρθουν να πάρουν τα για ανακύκλωση, τα καθίσματα θα κόβουν τιμολόγια. Με το που θα τον κρεμίσουν, το κράτος θα εισπράξει για να μπορέσει να πληρώσει
άσχετους, αγράμματους, μα βαψομαλιάδες σαν και σένα. Με το που θα γκρεμιστεί και δεν σου λέω να αρχίσει να χτίζεται. Αρβανίτη. Να τα μπετά, να τα τσιμέντα, να τα αμοχάλικα, να τα καλώδια, να τα πλακάκια, να τα φώτα, να οι λάμπες, να τα χορτάρια, να οι προβολές, να τα κέρατά σου. Θα παίρνει το ελληνικό κράτος για να σε συντηρεί. Και από τη στιγμή που θα γίνει και μετά, σε κάθε εισιτήριο που θα κόβεται, το 50% πάει στο ελληνικό κράτος από εφορίες και ΦΠΑ. Σε κάθε διαφήμιση ταμπέλα που θα έχει μέσα, το ελληνικό κράτος θα εισπράττει. Σε κάθε μεταγραφή που θα κάνει ο Ιβάν Σαββίδης, το 40% πηγαίνει στο ελληνικό κράτος. Ένα ολόκληρη, μια ολόκληρη κυψέλη που θα παράγει μέλι για να τρώει η νεολαία, να αθλείται το νιάτο μας, τα παιδιά μας, αν έχουμε τότε. Διότι κάτι σαν και σένα την ερημώσαν την Ελλάδα. Χαραμοφάει, άσχεται, αμόρφωτε δημοσιογραφείς και των Αθηνών. Και ακόμα δεν έχεις βγει να ζητήσεις συγγνώμη για το παλιανθρωπικό αυτό παραλήρημα εχθές στην Ερτρία. Σε δύο πολύ καλά παιδιά εκεί τους παρακολουθώ χαμηλών τόνων. Μια κοπελίτσα, ένα ξανθούλα, δεν ξέρω πώς τη λένε. Δεν θυμάμαι να πούμε, και ένα 45, 50, πόσο να είναι. Και αυτός ευγενέστατος. Και όταν έχουν απέναντί τους τον διευθυντή του προγράμματος στην ΣΕΡΤ, όσο να είναι κουμπωμένα τα παιδιά, τι εργατάκια είναι. Μην νομίζω ότι παίρνουν τα λεφτά που παίρνουν κάτω, α, παίρνουν ένα μεροκάμα το καλό. Τζιχ, δεν βγάλανε. Αντί να βγει για σου, τι λες ρε άσχετε. Τι λες. Δεν τρέπεσαι λίγο αυτά που λες. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Ξέρεις που ανήκει αυτό. Έχει καμία σχέση η ΠΑΕ με το γήπεδο ρε. Χαϊβάνι. Μπορεί να η ΠΑΕ, άμα θέλει να κάνει γήπεδο, να πάει ο Σαββίδης. Πάει να αγοράσει ένα χωράφι 200 στρέμματα. Έχει. Και να χτίσει το ιδιόκτητο γήπεδο της ποδοσφαιρικής ανώνυμου εταιρείας, η οποία έχει, της ΠΑΟΚ, όπως έκανε ο Πανόπουλος, όπως έκανε στη Λάρισα, πώς το λένε αυτό στη Λάρισα που το έκανε το γήπεδο της Λάρισας, ο Πυλαδάκης, ιδιόκτητο της είναι. Δύο γήπεδα είναι ιδιόκτητα. Της ΠΑΕΚ Ξάνθης, που όταν θα πουλήσει την ομάδα, αν θέλει, του λέει, έλα εδώ ρε Μουστερή, θα αγοράσει την ομάδα, νομίζω Μουζενίδης. Ή να την πάρει. Ρε, το Μουζενίδη ρε Ιβάν τον είχαμε για τον μπάσκετ ρε φίλε. Πού τον στέλνει στην Ξάνθη. Το Μουζενίδη αυτό το γίγαντα που φέρνει 3 εκατομμύρια Ρώσους στην Ελλάδα. Δούλεψε και η κόρη μου. Βέβαια μπήκε αεροσυνοδός. Κάθισε ένα χρόνο και μετά παραιτήθηκε. Πήγε στην Κύπρο. Υπεύθυνη στις δημόσιες σχέσεις στο Χίλτον. Κάθισε και ένα χρόνο παραιτήθηκε από εκεί. Τώρα είναι σε μια μεγάλη εταιρεία τηλεφωνική, τη μεγαλύτερη της Κύπρου. Κουμάντο, η Ευελίνα είναι μούρη, μεγάλη. Άλλοι για να μπουν αεροσυνοδοί, αεροσυνοδές. Ρε μπαμπά, όλο στον αέρα είμαι. Εντάξει, παιδί μου, φύγε. Βλέπω το Γιαννούλη. Του Γιαννούλη η αδερφή είναι μούρη χοντρή στο Μουζενίδη. Τη λέω, τον είδα, του λέω, εσύ, λέω, έμαθε η αδερφή σου, λέει, πού το ξέρεις, λέω, η κόρη μου είναι εκεί. Τι είναι και την κάνω, μου λέει, προϊσταμένη, λέω, άστο, λέω, θα φύγει. Δεν θέλει, το Γιάννη, ο Γιάννης Λεβεντόπεδο, πολύ καλό παιδί, τον είχα, ήμουν έφορος του. Είμαι αυτός που τον έκανε το καινούργιο συμβόλαιο, αλλά δεν το πληρώσανε. Το Γιαννάκι και αναγκάστηκε και έφυγε και πήγε στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, ξεφύγαμε. Έτσι είναι, ρε παιδιά, τα πράγματα. Αυτό θέλω από σένα ρε Τσίπρα, ρε παπά, παπά. Παπά, τον παπά λέω, αυτό που είναι στα τηλεοπτικά. Ρε εσύ πώς τη λένε αυτή την δικιά μας την εδώ Βορείο Ελλάδος την Υπουργό, την όμορφη. Νικοπούλου, Νικητοπούλου, ένα τέτοιο δεν έχει, ένα τέτοιο.
Ρε την είδα χθες, λέω άμα είσαι χωριά, ρε παιδί μου. Χωριά της λέει, Άγιος και αν γεννείς κατένια δόξα θα έχει. Το έχεις ακούσει αυτή την παροιμία. Δηλαδή και Άγιος να γίνει ρε παιδί μου, χωριά της Άγιος θα είναι. Δηλαδή. Βρε τσινάρι, πρώτα πρώτα τι είσαι νέα, είσαι αυτή, χθες την ευχήθηκα και να είναι αυτά γιατί πέσανε πάνω στο παιδί να το φάνε. Ωραίο σώμα, ωραίο πρόσωπο με τα στήθη σου, τα αυτά και τα λοιπά. Τι τα τονίζει, κορίτσι μου. Εχθές στα εγγένεια έβαλες ένα κόκκινο φόρεμα και ήσουν σαν κόκκινο σκουφίτσα από πάνω μέχρι κάτω στα κόκκινα. Που λέγαμε παλιά στην εποχή μας φωτιά στα κόκκινα και εγώ πυροσβέστης άμα περνούσε καμία με κόκκινα. Όλη η δεξίωση μέσα, όλο το αυτό δεξίωση, όλο η συγκέντρωση μέσα αυτή η επίσημη. Όλοι σοβαρά τι με βάλε ένα ωραίο μαύρο ταγεράκι με ένα άσπρο καμισάκι ωραίο να τονίσει την ομάδα. Μου βάλε εκείνα τα κόκκινα για μπορούσε τραβούσε το φουστάνι σου παρακάτω. Φτάκι, τα λοιπά. Κάτσε και στην άκρη σε βλέπω όλος ο κόσμος. Τσινάρι. Τι σου ρε σοβαρά. Υπουργός είσαι. Αυτό θα το βάλεις να βγεις με τον κόμενο το βράδυ να πάτε να φάτε μαζί να πούμε. Στη Ρέμβη, στον Κρικέλα, υπάρχουν αυτά. Στο Αβέροφ. Πού άλλο πήγε, κάτι καλά, Όλυμπος Νάουσα. Σε πάνε στο Όλυμπος Νάουσα να φας εκεί πέρα. Α, σου δώσει και κανένα κρασάκι λευκό να πεις, να σου ρώσεις, μπας και του κάτσεις να πούμε εκεί πέρα, στο ωραία. Βάλ το τότε, δεν σου πάμε τίποτα. Να έχεις και τη ζωή σου, την κοινωνική. Εγώ χάρηκα που νέα παιδιά και ένα αδικημένο παιδί σαν και εσένα που γνώρισε την ξεφτύλα της εξουσίας που για να τη βάλεις μέσα σε περνάνε να γίνεις πρώτα καθαρίστρια και μετά να πας εκεί που πρέπει να πας. Σε συμπαράδειγμα, μου βγήκε εχθές με το κόκκινο. Μπάση περιπτώσει. Συνεχίζω να πιστεύω στα νιάτα. Θα μάθει. Θα μάθει, ρε παιδί μου. Εντάξει. Δεν έκανε και αυτό που έκανε ο Αρβανίτης. Και. Ευτυχώς δεν έπεσαν στο στόμα του Γιωργάρα να πούμε. Βάλε μου το 1-2-3. Έχω μια λατρεία. Τον έχω δυναμία του Γιωργάρα, ρε παιδί μου. Να τον πιάσει τώρα τον Αρβανίτη ο Γιωργάρας από τα Instagram. Και να τον πλακώσει να πούμε στις ανακοινώσεις εκεί πέρα στις αναρτήσεις και τα λά και τα μάχια έχει τρέλα ο Γιωργάρας. 1-2-3 έχω μια λατρεία. Γιώργος είναι το όνομα στο νούμερο το 3. Θέλω να το βάλεις για τον Γιωργάρα, το αφιερώνω και θέλω να περιλάβει τον Αρβανίτη. Θέλω να εξαφανίσεις τον Αρβανίτη από την ΕΡΤ 1. Δεν θέλω να τον ξαναδώ στα μάτια μου. Δυσφήμισε, διέβαλε, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό του που σκασίλα μου επάνω σε αυτό το τομέα μέσω του ΠΑΟΚ διαπράττοντας τεράστια αδικία για ένα σωματείο που λάμπει. Που λάμπει σαν καθρέφτη, σαν χρυσός. Και δεν άξιζε το απαξιωτικό αυτό σχόλιο. Και ευτυχώς, να το σου Γιωργάρας. Γιωργάρα, απ' όλα τις λεγιώνες σου. Instagram, πλάκωσέ τον τον Αρβανίτη. Πώς σου ξέφυγε ρε Γιωργάρα. Αρβανίτικο κεφάλι, άμα την ακούσετε αυτή την έκφραση, να ξέρετε ότι είναι ο χοντροκέφαλος, ο εγωιστής, ο ισχυρογνώμων, αυτός που δεν αλλάζει γνώμη και βλέπει τα πράγματα όπως γουστάρει αυτός. Αυτό το δημοσιογραφικό λαμόγιο που θα έπρεπε να βρίσκεται μαζί με τον άλλο τον τρελάρα, πώς το λένε να πούμε, που έχει το αυτό και βρίζει όλο τον κόσμο και έπρεπε να είναι. Και τον έχουν διοικητή στην ΕΡΤ 1, αυτόν εδώ πέρα θα πρέπει τσιπρέα για να σε παραδεχτώ και μια φορά. Και εσύ ρε παπά, εσύ που είσαι με τις άδειες και με τα φτάτσα τα ραδιοτηλεοπτικά, κόψε τώρα το κεφάλι. Άμα θέλεις να δεις ψήφο στη Θεσσαλονίκη, κόψε τώρα το κεφάλι γιατί μας έχετε αδικήσει πολύ τον τελευταίο καιρό. Δώσατε στους χάρτινους το πρωτάθλημα, πήρατε 30 εκατομμύρια από το λαό του ΠΑΟ και το δώσατε να κάνουν γήπεδο και δεν μιλήσαμε. Και άλλα 25 Ιδούρου 55 να κάνουν οι χάρτινοι εις βάρος του λαού του ΠΑΟΚ γήπεδο και δεν μιλήσαμε. Θα μας πάρετε ρε και το σπίτι μας
Ξέρεις πως έγινε αυτό το γήπεδο, το είπαμε. Στην αρχή μην το ξαναλέμε. Το θέμα του γηπέδου του ΠΑΟΚ έχει παραξηγηθεί από πολλές πλευρές. Και μία ήταν και του δημοσιογράφου Αρβανίτη, που τον θεώρησε ως δωρεά, ξεχνώντας προφανώς σε ποιον ανήκει το γήπεδο και το πώς αυτό δημιουργήθηκε προ-60 ετίας. Αναφέρει εδώ, που είναι, για να το, ποιος το γράφει το άρθρο, ΠΑΟΚ 24. ΠΑΟΚ 24, την πούτενα. Περίμενα, αλλά ΠΑΟΚ 24. Αναλυτικά, η οργισμένη απάντηση του ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ στα λεγόμενα Αρβανίτη στην εκπομπή της ΕΡΤ 3. Ανακοίνωση διαμαρτυρία. Θεσσαλονίκη, 8/9/2018. Ο πρόεδρος Αθανάσιος Κατσαρής και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, το οποίο έχει πάνω από 50. Πάνω από 50 αθλήματα, κάποια από αυτά που στεγάζονται στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, έβγαλε αυτή την ανακοίνωση και είπαμε στεγάζεται το μπάσκετ, ολόκληρη ο γήπεδο κάτω από τη θύρα 3, κολυμπητήριο για χιλιάδες παιδιά κάτω από την 5-6, άρση βαρών πυγμαχία και πάλι στη θύρα 8, που έπρεπε να είναι δημόσια αυτά, να πηγαίνουν τα παιδιά να αθλούνται και να τα πληρώνει ο Τσίπρας. Αυτά δίνουν λεφτά και δεν επιβαρύνουν το ελληνικό κράτος, ώστε να έχει λεφτά να πληρώνει άχρηστους σαν τον Αρβανίτη. Ο ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ εκφράζει την έντονη οργή και δυσαρέσκειά του για το όργιο εκτεταμένης προπαγάνδας και παραπληροφόρησης που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, το απόγευμα του Σάββατου 8 Σεπτεμβρίου από το κρατικό κανάλι της ΕΡΤ3 που έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη σε εκπομπή αφαιρεωμένη στα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο κύριος Αρβανίτης βρήκε την ευκαιρία και αντί να μιλάει για τους συνταξιούχους που ήταν απ' έξω και φωνάζανε για ένα κομμάτι ψωμί, για τους εργάτες του ΠΑΜΕ, ακόμα για τους αναρχικούς, μια κακιά μοίρα τους έκαναν αναρχικούς, κανείς δεν θέλει να είναι αναρχικός, ακόμα και για αυτά τα παιδιά που θέλουν τη συμπαράσταση και πάνω απ' όλα για αυτούς που με τις γαλανόλευκες βγήκανε στους δρόμους για να διατρανώσουν την οργή τους για την παραχώρηση του ονόματος. Δεν βρήκε τίποτα από αυτά να πει ο Βαψωμαλιάς, ο Αρβανίτης, και αυτό που τον πείραξε ήταν ότι παραχωρείται, λέει, το γήπεδο. Θα κάνει, λέει, το κράτος νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Σιγάρε χουβαρδά. Σιγάρε χουβαρδά που θα μας κάνει και γήπεδο. Πότε μας έκανε? Το Παλατάκι, ναι, το Παλατάκι το έκανε. Αλλά ήταν να γίνουν Ολυμπιακοί αγώνες αυτά και τα λοιπά. Το έκανε τώρα. Τι να κάνουμε, το έκανε. Το έκανε. Εσύ πες ότι δεν το έκανε. Αυγές μίλα για το Παλατάκι, γιατί το έκανε. Το οποίο το έκανε σε ιδιόκτητο χώρο πάλι. Θα πεις μετά δώσαν και κάτι. Δώσαν. Τι να κάνουμε, να κάναμε γήπεδο. Έχει ένα κόσμο η Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, λέει, βγήκε στο δημοσιογράφο παρουσιαστή κύριο Γιαννούλη, καμία σχέση με τον Γιάννη, τον Γιαννούλη, το φίλο μου, παλιό μπασκεμπολίστα του ΠΑΟΚ. Και το άλλο το κοριτσάκι, ευγενέστατο και αυτό, το μου έκανε εντύπωση. Ο εξαθηνών δημοσιογράφος, να το λέμε αυτό, κύριος Αρβανίτης, ο οποίος επιδόθηκε, λέει ο Κατσαρής, σε ένα καταγισμό ανακριβιών εις βάρος του ΠΑΟΚ, κρίνοντας την πιθανή παραχώρηση του περιβάλλοντος χώρου του γηπέδου της Τούμπας ως παραχώρηση τύπου δωρεάς σε μια ανώνυμη εταιρεία, εννοώντας την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Πώς ένα ψάρι
μπλεγμένο μες στα δίχτυα σπαρταράει όταν ανεβαίνει πάνω στην τράτα. Έτσι και ο Δεσοτήρης Δασκαλάκης χτυπιέται ότι πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ενημερώνουμε τον κύριο Αρβανίτη ότι η οποιοδήποτε νομοθετική ρύθμιση που θα αφορά την παραχώρηση του περιβάλλοντος που θα σε κάνει γήπεδο ο Αρβανίτης, του περιβάλλοντος χώρου του γηπέδου της Τούμπας, θα γίνει προς το έραση τεχνικό αθλητικό σωματείο ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ, το οποίο από το 1926 μεργαλουργεί στον ελληνικό αθλητισμό, το οποίο είναι κάτοχος και ιδιοκτήτης του γηπέδου της Τούμπας και του οικοπαίδου, του οποίου αυτό στεγάζεται, το οποίο οικόπεδο δεν του χαρίστηκε, αλλά τα αγόρασε από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης με χρήματα των φιλάθλων του τη δεκαετία του 50, όπως με χρήματα των φιλάθλων του χτίστηκε και το γήπεδο, το οποίο εγκαινιάστηκε το 1959, άσχετε βαψωμαλιά Αρβανίτη. Λέει ο κύριος Κατσαρής, έτσι, τα λέω εγώ αυτά, εγώ τα δικά μου τα είπα. Όσον αφορά την πιθανή παραχώρηση του περιβάλλοντος χώρου του γηπέδου της Τούμπας, αυτή εάν γίνει, θα γίνει όπως προείπαμε προς το αθλητικό σωματείο του ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ για τις ανάγκες του νέου γηπέδου, προκειμένου αυτό να είναι ασφαλές και λειτουργικό για τους φιλάθλους. Συμβατό με τις σύγχρονες προδιαγραφές της UEFA και ικανό να φιλοξενήσει διεθνούς αγώνες και διοργανώσεις υψηλού επίπεδου Αρβανίτη. Ενημερώνουμε επίσης τον κύριο Αρβανίτη αλλά και κάθε άλλον ενδιαφερόμενο ότι βάσει του καταστατικού του ΠΑΟΚ, το οποίο είναι πλήρως εναρμονισμένο με τον οικείο αθλητικό νόμο, εάν ποτέ στους αιώνες των αιώνων διαλυθεί και δεν υφίσταται ο ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ, η περιουσία του, κινητή και ακίνητη, δεν περιέρχεται στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αλλά στο ελληνικό δημόσιο, όπου και ανήκει, όπως ανήκουν όλα τα γήπεδα της Ελλάδος και του ΠΑΟΚ και του Άρη και του Ηρακλή, αυτά που έχει το Εφανόβιο και του Παραθυναϊκού και της Ξάνθης και όλου του κόσμου, γιατί όλα ανήκουν στο ελληνικό έθνος. Χαϊβάνι, ακόμα και το σπίτι σου, αν πεθάνεις και δεν έχεις κληρονόμο, πηγαίνεις στο ελληνικό κράτος, δεν πηγαίνεις στους Ιταλούς. Άσχετε, απαιτώ από την κυβέρνηση της πρώτης φοράς αριστεράς, η οποία τόσες κολουτούμπες έχει κάνει και τόσες εξαπατήσεις του ελληνικού λαού, αυτή τη φορά που πήρε μια σωστή απόφαση με νομοθετική ρύθμιση να επιτρέπει την άμεση καταδάφιση της Τούμπας και την ανέγερση του νέου υπερσύγχρονου γήπεδου, απόφαση που χειροκροτώ, γιατί εγώ μπορεί να μην είμαι ΣΥΡΙΖΑ, αλλά από αυτά που είπε χθες ο Τσίπρας, κάποια από αυτά τα χάρηκα. Και το ότι θα κόψει φόρους, το ότι θα μειωθούν κάποια πράγματα και ότι θα κοιτάξει τις ασθενέστερες τάξεις και ότι θα δώσει λεφτά επιδότηση ενοικίου στα νέα παιδιά που θέλουν να παντρευτούν και δεν μπορούν, και άλλα θέλω, και από αυτό και από όποιον έρθει, γιατί εγώ δεν είμαι προσωπολάτρης, δεν με ενδιαφέρουν τα κόμματα, είμαι Έλληνας και είμαι περήφανος και είμαι άνθρωπος της πόλης και γι' αυτό είμαι περήφανος και είμαι άνθρωπος του αθλητισμού και έχω διαθέσει πολλά κομμάτια της ζωής μου και θέλω να προοδεύουν οι ομάδες της Θεσσαλονίκης και χαίρομαι που ο Άρης ανεβαίνει και θέλω και αναβάθμιση του γηπέδου της Χαριλάου και θέλω και γήπεδο στον Ηρακλή που το δικαιούται.
Έτσι πρέπει να είναι ένας άνθρωπος σε μια πόλη, με τους συνανθρώπους του, τους συγκάτοικους του, με αυτούς που κάνει παρέα, με αυτούς που πίνει καφέ. Να μην το χωρίζει τίποτα εκτός από την καζούρα όσο θα παίζουν μπάλα. Μπάση περιπτώσει, θα πεις νέος δεν τα έλεγες αυτά, ή καλά νέος ήμουν και τρελάκιας. Πού να πω τέτοια, θα με κοπανούσαν οι φίλοι μου. Είχα τον κουμπάρο μου, βαρούσε ο κουμπάρος μου, ήταν γρήγορος. Όχι εμένα, πάει στο καταστατικό. Ναι, εάν θα διαλυθεί, λέει, θα περιέλθει στο ελληνικό δημόσιο. Επίσης, γνωστοποιούμε ότι λάβαμε γνώση για τα σχόλια, κάποιου κυρίου Κεχαγιά. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Πάλι στην Ερτρία. Ρε, άλλη δουλειά δεν κάνετε, ρε. Για μία παραχώρηση σε ένα τυφλό κομμάτι που δεν έχει καμία απολύτως αξία, που θα γίνει αιτία να αναγερθεί ένα καινούριο γήπεδο, ένα κόσμημα για την πόλη. Μία κυψέλη, μία γελάδα που θα αρμέγει κάθε μέρα το κράτος. Σε αυτό βρήκες, ποιος είναι αυτός ο Κεχαγιάς, αν ξέρει κάποιος, 2-31-0-287-888, ανοίγουμε αμέσως γραμμές. Αν ξέρει τον Κεχαγιά, για όσα σας είπαμε, αν θέλετε κάτι για το χθεσινό συλλαλητήριο, αλλά πάνω απ' όλα τη γνώμη σας για τον κύριο Αρβανίτη, και αν θα πρέπει να καρατομηθεί αυτή τη στιγμή, εχθές. Διότι εξέδεσε την ελληνική κυβέρνηση, τον πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Καμένο που είναι υπουργός άμυνας, και τον κύριο Βασιλιάδη, τον σοφό αυτό γενικό γραμματέα, τι είναι υφυπουργός, ο οποίος και αυτός είπε θα βοηθήσει. Επίσης λέει το κύριο, είμαστε στη διάθεση οποιοδήποτε σε δημόσια συζήτηση, λέει ο Κατσαρής, να δούμε τελικά ποιο σωματείο είναι ευνοημένο και ποιο όχι από το ελληνικό κράτος. 2-31-0-287-888. Και τελειώνοντας, καλούμε τη διοίκηση της ΕΡΤΡΙΑ και τους παραγωγούς και συντελεστές των τηλεοπτικών της εκπομπών να είναι περισσότερο προσεκτικοί στα λεχθέντα των καλεσμένων τους και να ενημερώνουν έγκαιρα τον ΠΑΟΚ για ανακριβή και δυσφημιστικά σχόλια, ή σε κάθε περίπτωση να καλούν και εκπρόσωπο του ΠΑΟΚ. Διατελώντας μετά τιμής Πανθεσσαλονίκιος αθλητικός όμιλος Κωνσταντινούπολιτών Κατσαρής, Αθανάσιος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ψυχής, της μήτρας του Συλλόγου του Έραση Τέχνη ΠΑΟΚ, του ιδιοκτήτη όλης της ακίνητης περιουσίας. 2-31-0-287-888, ανοίγουμε γραμμές, πάμε στον πρώτο φίλο. Παρακαλώ, καλημέρα. Να πούμε ότι από εχθές η εκπομπή ξεκινάει στις 11 η ώρα και όχι στις 12 που ξεκινούσε, και τελειώνει στις 2 η ώρα και όχι στις 3 όπως ήταν παλαιότερα. Παρακαλώ, κύριε μου. Χαίρετε. Παρακαλώ τον κύριο Κώστα, τον μεγάλο, τι κάνουμε, το μεγάλο φίλο, οπαδό του μεγάλου Πιερικού, του θρελικού Πιερικού. Βεβαίως. Και θαυμαστή. Πρώτα θέλω να μας πεις ένα ευχαριστώ, γιατί με τα δικά μου τα λεφτά κάνεις γήπεδο. Ένα το θέμα. Τι ευχαριστώ να πω. Να πεις ευχαριστώ, ρε φίλε. 23 εκατομμύρια σου δώσα. Για το παπατζηλίκι που πουλάς. Γιατί πουλάω παπατζηλίκι? Όπως για αυτό που είπες ότι τώρα ήταν κομμουνίστρια. Ναι, ήταν στην ΚΝΕ μικρή. Καλά δεν τρέπεσαι. Εγώ να ντραπώ, αυτή να ντραπεί που ήταν στην ΚΝΕ. Αυτό συνέβαινε με το Αβέροφ την κόρη. Του Αβέροφ την κόρη δεν ξέρω αν συνέβαινε, η Μητσοτάκηνα πάντως ήτανε. Λάθος κάνει. Εσύ κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος. Λοιπόν, είσαι δυσφημιστής. Είμαι. Άμπρα. Λοιπόν, τώρα, αυτός ο Αρμανίτης είναι απαράδεκτος. Αλλά και ο νυν πρωθυπουργός είναι στη νεότερη ιστορία κατευθυνόμενος, ενεργούμενος και προσκυνημένος. Ξεπέρασε και τον περίφημο Τσολάκογλου, τον κατοχικό πρωθυπουργό, ο οποίος εν καιρό πολέμου
παρέδωσε τον ελληνικό στρατό στους Γερμανούς και προς ανταμοιβή τον κάνανε πρωθυπουργό 1941-1942. Όταν απελευθερωθήκαμε ως δοσύλλογος δικάστηκε και καταδικάστηκε σε θάνατο, ο οποίος αργότερα μετατράπηκε σε ισόβια. Ο συγκεκριμένος πρωθυπουργός έκανε τέτοια πράγματα, παρέδωσε το κράτος στους Γερμανούς και καταδικαστή και τον κάνα πρωθυπουργό, μάλιστα. Αντιστράτηγος. Ακούγεσαι. Γεώργιος Τσολάκοβλου. Ακούγεσαι. Έκανε πρωθυπουργός το 1941 με 1942. Είπα εγώ λοιπόν, τι έκανε μέχρι το 43. Ναι, ναι, το 42. Λοιπόν, ο Τσολάκλουγλου, ο νέος τώρα, ο Τσίπρας. Γενικά, δηλαδή δύο ώρες μιλάμε για το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Έχεις κάτι να πεις? Είναι σύγχρονο, ένα σύγχρονο Τσολάκλουγλου εν καιρό ειρήνης. Α. Ο οποίος αμαύρωσε την αριστερά. Α. Και θα τον θυμάται η αριστερά που έχει κάνει τόσους πολλούς αγώνες για τα δικαιώματα των εργαζομένων σαν μαύρο πρόβατο. Α. Τώρα, όσον αφορά για το γήπεδο, κανένας αρμανίτης δεν έχει δικαίωμα να αναμειγνύεται σε αποφάσεις της κυβέρνησης, γιατί και η κυβέρνηση η προηγούμενη έδωσε εντολή να γίνει το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας με 20 εκατομμύρια από τα ΕΣΠΑ της κυρίας Δούρου. Επομένως, και 30 εκατομμύρια της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. 50. Γιατί αυτά τα παραμύθια τα λες. Γιατί? Αυτά να τα λες. Γιατί? Αυτά να τα λες σε ομοειδεάτη σου. Α. Σε μένα δεν περνάνε αυτά. Δεν πήρε 30 εκατομμύρια από τον ΠΑΟΚ από το Champions League. 20 εκατομμύρια και ακόμα δεν τα πήρε από τη Δούρου. Ακόμα δεν τα πήρε. Πώς δεν τα πήρε? Τα πήρε. Για την υπογειοποίηση. Τα πήρε. Άμπαξε τη χάρτινη χερούκλα του και τα βούτυξε. 20 τόσα εκατομμύρια. Λοιπόν, 20 τώρα, εκατομμύρια και 30 από τον ΠΑΟΚ 50. Τώρα, είχαμε μέχρι τώρα τους φίλους. Να σου πω κάτι που δεν το ξέρεις. Να σου πω κάτι. Περιπαικτικά οι Ηρακλειδείς φωνάζανε τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ και τους κοροϊδεύανε κάποτε, διότι ο πρόεδρος ο Νίκος ο Βεζιρτζής τους έδωσε 40 εκατομμύρια τότε και αγόρασε έναν μπασκεμπολίστα ο οποίος λεγόταν Τάκης Καρατζουλίδης. Και το λέγανε. Θυμάμαι. Το θυμάσαι. Και ήταν λέγανε. Καλός μπασκεμπολίστας. Εντάξει. Καλός ήταν. Σαν τον αυτό που λέγαμε, τον Ατματζίδη, να πούμε, που μου είπες ήταν καλός τερματοφύλακας. Και σου λέω, δεν ήταν Σαργκάνης. Δεν ήταν Κελεσίδης. Καλός ήταν για την εποχή του. Απλώς δεν ήταν στους. Δεν ήταν φασούλας, λοιπόν, ο Καρατζουλίδης. Ούτε κατσούλης. Ούτε κατσούλης ήταν. Όλοι δεν μπορεί να είναι σαν το Φατσούλα. Ναι. Και ο Κατσούλης μπορεί. Από τον Κατσούλη καλύτερος ήταν. Άσε με ρε τι λες τώρα για το Μάνδο. 200 συμμετοχές στην Εθνική Ελλάδος, ο Μάνθος, ο Κατσούλης τώρα, που θα πεις, βάλεις τον Καρατζουλίδη με τον Μάνθο, τι λες τώρα? Άιντε τώρα. Τον Κατσούλη τώρα. Όχι, τον Ματζίδη τώρα. Άιντε τώρα, με τον έκανες μεγάλο παίκτη. Τον Φασούλα συμφωνώ. Και μας λέγανε οι Ηρακλειδείς περιπαικτικά στην εποχή μας ότι σας δώσαμε ένα γκούρι, πήραμε 40 εκατομμύρια και κάναμε το γήπεδο το Ιφανόβιο με τα λεφτά που σας φάγαμε, κορόιδα. Και λέω εγώ τώρα, δεύτερο γήπεδο κάνει ο ΠΑΟΚ. Την ΑΕΚ, 50 εκατομμύρια. 50 εκατομμύρια επί 345. Ποια 50 βρε τώρα, ας τα παραμύθια βρε τώρα. Ρε, δεν πήρες 23 εκατομμύρια από τη Δούρου? 20. 23. Και δεν τα πήρε ακόμα. Θα τα πάρει.
Τα πήρε, έχει πάρει πολλά. Έχει πάρει κάνα 15-17. Να τα πάρει πρώτα. Δεν έκλεψες και 30 από μένα. 50. Άιζε βρε τώρα τα παραμύθια σου τώρα. Σε έκλεψαν. Αυτοκτόνησες εσύ. Εσύ άρα, σιγά που αυτοκτόνησε. Αντί να τα βάσει με τον Ολυμπιακό που σε έστησε και εξαιτία του έχασε. Δεν με έστησε ο Ολυμπιακός, με προειδοποίησε όλη τη βδομάδα ότι δεν θα γίνει το μάτς. Έπρεπε να ξέρω, αλλά πες μου τη γνώμη σου, κύριε Κώστα, από την Κατερίνη πριν. Να πάρω την άλλη γραμμή να μην περιμένει ο άνθρωπος. Δύο γραμμές έχω. Να πάρω τις γραμμές και θα επικοινωνήσουμε εμείς με τον κύριο Κώστα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Όλη την ευθύνη για να τελειώνω. Ναι. Όλη την ευθύνη την έχει ο ανόητος ο διαιτητής ο Κομίνης που τα έκανε μπάχαλο όλα. Θέλω τη γνώμη σου για την φωτοβολίδα που έριξαν στον Πανιόνιο. Θα πρέπει να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ. Πες μου. Κοίταξε, πες μου στο ΟΑΚΑ, στο γήπεδο που παίζεις που ανήκει στον ΠΑΟΚ. Στον Άρη, στον Ηρακλή, στον Πανιόνιο που βρήκες καταφύγιο και δεν πληρώνεις τα νίκια. Πες μου, άμα πέσει μία φωτοβολίδα, θα πρέπει να την πληρώσει ο λαός της ΑΕΚ. Άμα δω ότι έχεις δικαιοσύνη. Περίμενε να σε απαντήσω. Όχι, θα με απαντήσεις μετά το διάλειμμα, θα σε πάρουμε εμείς τηλέφωνο. Αυτό πρέπει να σταματήσουμε τις φωτοβολίδες. Όταν πέφτει μία φωτοβολίδα και είναι ένα γήπεδο εκκλησία, απαγορεύεται να τιμωρείς 30.000 κόσμο για ένα που μπορεί να είναι ή τρελός ή χαζός ή αναρχικός ή βαρεμένος. Και τι να κάνουμε. Δεν γίνεται ρε φίλε. Σαν τους Γερμανούς σκοτώναν ένα Γερμανό και γίγανε ένα χωριό. Ναι. Αυτό σου λέω. Αυτό μου λέει. Δεν πρέπει να τιμωρείται η ομάδα. Δεν πρέπει να τιμωρείται η ομάδα. Όχι. Συμφωνούμε. Αφού συμφωνείς, γιατί μου άρπαξε το πρωτάθλημα πέρσι. Άιντε τώρα. Άιντε τώρα. Άιντε το ίδιο παραμύθι τώρα. Παπά, παπά. Έχεις κουράσει. Με έκλεισε ο κύριος Κώστας. Επιτρέπετε αυτό. Κύριε Κώστα, εσείς είστε ευγενικός άνθρωπος. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα σας. Γιώργο. Ορίστε. Έλα, ο Κεχαγιάς ποιος είναι? Όχι. Αυτός είναι που βγήκε στο Μακεδονία. Στο ΧΙΤΑ είχε βγει. Ναι. Είναι Αριανός ο δημοσιογράφος. Δεν μας πειράζει, ό,τι θέλει εσύ είναι παιδί. Όχι, για να δεις τότε την προπαγάνδα τους τώρα. Ότι αυτός πήγε τα γεγονότα που έγιναν με την ΑΕΚ, τα εξορροπούσε με το παιχνίδι το 80. Με τον Άρη, τον κλέψανε ας πούμε το πρωτάθλημα. Αν θυμάσαι, επειδή με ξέρεις κιόλας, με ξέρεις, είμαι από τη θύρα 4 τα δυτικά μέλη. Ναι. Το μικρό σου όνομα? Βασίλη. Γεια σου Βασίλη. Και αν θυμάσαι και τα χρόνια, με το Λίτσα μέχρι το Μάρτιο ο Πάπα. Ο Λίτσας με τον Παναθηναϊκό αυτός έκανε κάτι. Ναι. Είναι η χρονιά που παίζει ο Άρης τον Παράς. Μάλιστα. Ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος. Ο ΠΑΟΚ και στο τέλος ήρθε 4 βαθμούς διαφορά από τον Άρη. Μπράβο, ήταν μπροστά ο ΠΑΟΚ. Ήταν μπροστά, ναι. Χριστούγεννα ήταν ΠΑΟΚ Άρης μαζί πρώτη. Και ισοβάθμισε τον Απρίλιο, ισοβάθμισε και ο Άρης και οι τέσσερις ομάδες. Και τότε αποφασίστηκε ότι όταν σε περίπτωση ισοβαθμίας, ας πούμε, θα γίνει μπαράζ. Μάλιστα, μάλιστα. Αυτός ο άνθρωπος είναι αντιπαοξής, δηλαδή. Ο Κεχαγιάς. Ο Κεχαγιάς, ναι. Βγήκε δηλαδή και υποστήριξε δηλαδή, την ΑΕΚ. Δηλαδή τι βγαίνεις ρε τώρα, στη δημοσιογράφηση της Θεσσαλονίκης ρε. Δεν τρέπεσαι λιγάκι ρε. Κατάλαβα ποιον λες. Ναι βρε, κύριε, τώρα θα με κλείσει. Το βγάζει ο Χίτας συνήθως. Εκείνη τη Ρουφιανό φατσά και κλείσε με κιόλας. Έφυγες κιόλας. Μ' αρέσει. Ορίστε ο επόμενος. Παρακαλώ επόμενος. Ρε εσείς... Έλα, λέγεται. Εγώ είμαι. Εσείς. Καταρχήν ο Κεχαγιάς είναι μια ιστορική δημοσιογραφική μορφή. Μάλιστα. Και νομίζω ότι είναι ο συρρήγος του Άρη, ας πούμε, γιατί ξέρει πάρα πολύ από ιστορία. Έτσι, δηλαδή, στην Ετρία είχε κάνει και την εκατογραφία της Θεσσαλονίκης στα 100 χρόνια της απελευθέρωσης. Τι είπε αυτός, ρε Γιώργη? Δεν ξέρω τι. Γιατί είπε, για να τον αναφέρει εδώ πέρα. Για να τον είναι φανατικός Αριανός, ρε παιδί μου, είσαι φανατικός που αξίζει. Και εντάξει, πολύ καλά είναι, κάνει ο άνθρωπος. Αλλά είναι, δεν προσβάλλει ποτέ, ρε παιδί μου, είναι φανατικός. Ναι, αλλά γιατί είναι, εγώ ξέρεις τι θέλω από τον κόσμο, εάν ξέρει, διότι γράφει εδώ. Επίσης γνωστοποιούμε ότι λάβαμε γνώση για τα σχόλια κάποιου, το κάποιος αφού είναι γνωστός όπως λες δεν θα έπρεπε να το γράφει, κυρίου Κεχαγιά,
πάλι στην Ερτρία, ο οποίος αναφέρθηκε σε κρατικά γήπεδα κλπ. Είμαστε στη διάθεση οποιοδήποτε σε δημόσια συζήτηση κτλ. Κάτι είπε τώρα, να μάθουμε τι είπε. Εντάξει, να σου πω όμως κάτι. Να ξέρεις ότι γιατί είπε κάποιος φίλος ότι έβγαινε ρε παιδί μου στο Χίτα κτλ. Εγώ ξέρω ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα και Αριανοί και Παοξίδες αποφεύγουν να πάνε στο Χίτα γιατί λέει ότι παίρνει γραμμή από το Θοδωρίδη. Τον παίρνει τηλέφωνο ο Θοδωρίδης στο Ολυμπιακό και του λέει τι θα πεις. Και το λένε πάρα πολύ αυτό. Αλλά πιστεύω ότι και εσύ έχεις κρυώσει λίγο με το Χίτα. Όχι, δεν έχω κρυώσει. Το Χίτα το θεωρώ μέσα στους 5 καλύτερους φίλους που έχω στη ζωή μου. Μπορεί να είναι πολύ καλός δημοσιογράφος, αλλά τελευταία χρόνια σου λέω αποφεύγουν πάρα πολύ γνωστοί. Να μην πούμε ονόματα να πάνε στην εκπομπή του, γιατί θεωρούν ότι παίρνει γραμμή από το Θοδωρίδη. Έχω άποψη επί του θέματος. Ναι, εντάξει, ναι. Και δεν ξέρω τι άποψη έχεις. Νομίζω ότι είναι αδικημένος ο Κώστας επάνω σε αυτό το θέμα. Ίσως, δεν ξέρω. Απλά να σε πω λίγο κάτι για τα γήπεδα που λες, ρε παιδί μου. Η Τούμπα βασικά ήταν, είπες, το έδωσε λεφτά ο ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου. Το αγόρασε, ναι. Το αγόρασε. 1,5 εκατομμύρια τότε. Γιατί ο Άρης, ας πούμε, για το Χαριλάου ήταν ένας γεωκτήμωνας της υφλικάς του Χαριλάου, ας πούμε. Και του δώσαν, λέει, πολλές χιλιάδες χρυσές λίρες. Δηλαδή, τους έπιασε λίγο για τον ποπό να πει. Δηλαδή, το χρυστοπληρώσαν αυτό το οικόπεδο. Το πλήρωσε και ο Άρης, είναι ιδιόκτο του Άρη. Δεν έχεις ακουστά αυτό το Χαριλάου, ρε παιδί. Όχι, δεν το, τώρα από εκεί βγήκε το Χαριλάου. Καλά ρε φίλε, δεν ξέρω εσύ και δεν ξέρω ψυχή μου. Τυπικάς να πούμε που είχε όλα τα οικόπεδα εκεί πέρα ο Χαρίλαος και εξαιτίας του, ας πούμε, πήρε το όνομα την περιοχή να μου. Χαρίλαος να πούμε. Αυτό είναι κάτι καινούριο που μαθαίνω και εγώ ξέρω να αρέσει να μαθαίνω. Και πολλές χιλιάδες λίρες, ας πούμε. Εντάξει, χρυσές, τσουβάλια λίρες να πούμε, σε αυτό Χαρίλαο να πούμε. Ναι, ναι. Είναι το πιο παλιό γήπεδο της Θεσσαλονίκης του Άρη. Ναι, ναι. Για μένα κακό σε βγει από το. Πώς το λένε, από το Βελίδιο, γιατί στο Βελίδιο έχει πάρει και κάποια πρωταθλήματα. Εκεί πέρα δεν πήρε τίποτα να του. Ποιο εδώ Βελίδιο? Στο Βελίδιο που έπεσε ο Άρης. Έπεσε ο Πάκος στην Τριβάνη, ο Άρης έπεσε στο Βελίδιο. Συνέχισε. Μην πεις ότι το ξέρεις και αυτό. Ήξερα ότι έχει ο Ηρακλής. Δεν ήξερα ότι είχε και ο Άρης εκεί. Το γήπεδο πριν το Χαριλάου, ο Άρης που έπεσε. Πού είχε γήπεδο ο Άρης πριν το Χαριλάου? Νομίζω ότι ο πάντα ο Άρης ήταν στο Χαριλάου. Δεν το, τώρα το ακούω κι αυτό. Είδες ένα, ότι... ένα λεπτό, Γιώργο. Εσύ είπες ότι ο Χαριλάου εγκαινιάστηκε δεκαετία του 50 κι αυτό, πριν λίγο πριν την Τούμπα. Δεν το είπα εγώ, δεν το είπα εγώ, αλλά το δέχομαι. Δεν το ξέρω, ρε αδερφέ. Ναι, Γιώργο, δηλαδή εσύ πίστευες ότι από το 28 ο Άρης πέσει το Χαριλάου, να πούμε. Ξέρω εγώ, ναι, έχεις αδικιά σου. Κενό μνήμης. Κενό μνήμη. Σήμερα μαθαίνω δύο πράγματα. Ο Άρης έπαιζε στο Βελίδιο. Είχε γήπεδο στο Βελίδιο, στο χώρο της έκθεσης, ας πούμε. Μάλιστα. Ο Πάκος ήταν στο Τριβάνι και έφυγε από εκεί πέρα γιατί το κράτος ήθελε να κάνει, φαίνεται, την έκθεση. Τα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια τι ήταν παλιά? Εσύ πιστεύω ότι... Νεκροταφεία των Εβραίων. Άμπρα, 3.000 στρέμματα. Ναι, ναι, ναι. Τα οποία είχε μισό εκατομμύριο τάφους, τα ξυλώσανε οι Γερμανοί. Ξυλώσανε και πήρανε και τα μάρμαρα από εκεί, από τους τάφους και τα κλέπε. Ναι, ναι, έγινε βανδαλισμός. Απλά θέλω να σου ρωτήσω και κάτι, έτσι, επειδή πιστεύω ότι είσαι δίκαιος, για να το παραδεχτείς αυτό. Το γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Πηλαία, έτσι, που είχε, ας πούμε, είχε ένα μικρό οικόπεδο ο σχολημένος του Δεθέου. 8 στρέμματα. 8 στρέμματα. Το κράτος, ας πούμε, δεν απαλωτρίωσε. Αν όχι εκατοντάδες, πολλές δεκάδες στρέμματα για την Ελλάδα. Όχι δεκάδες, μπορεί καμιά εικοσαριά στρέμματα ήταν του ΙΚΑ και έγινε δωρεά. Δεν είναι όλους παραπάνω. Όλους τους γύρω δρόμους, ρε παιδί μου, και τα κόβα δεν τα απαλωτρίωσε το κράτος, ας πούμε. Κάτι, εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν δωρεά του κράτους στον ΠΑΟΚ. Δεν αμφιβάλλω πάνω σε αυτό. Έγινε με κρατικά χρήματα 100%. Απλά ο Κεκαγιάς, ρε παιδί μου, δεν νομίζω ότι είπε κάτι εγώ προαίρετα, ρε παιδί μου, ίσως να είπε γι' αυτό ότι το κράτος έκανε απαλωτρίωση εκεί πέρα κτλ. Αυτό δηλαδή θεωρούν για κρατικό, για την Τούμπα. Γιατί την Τούμπα, όπως λες και εσύ, από τη στιγμή που τα αγόρασε ο κόσμος, είναι εντάξει να πούμε. Γίνανε ακριβώς όπως τα λες. 8 στρέμματα έδωσε ο Δεδέογλου, εκ των υστέρων απαλωτριώθηκαν. Δεν ξέρω πόσα στρέμματα. Πόσα στρέμματα είναι εκεί η έκταση τώρα, ξέρεις? Τώρα να είναι 20-30, πόσα είναι, τόσα είναι, δεν είναι παραπάνω. Αυτά είναι. Δεν νομίζω να είναι παραπάνω. Και αν ξέρει κάποιος φίλος, σας μας πει. Αλλά τόσα περίπου είναι. 20-30 στρέμματα. 40 θες. Πάντως ήταν του ΙΚΑ. Ναι. Τα πήρε μετά από αγώνες που έκανε ο Βεζιρτζής και το γήπεδο το κλειστό έγινε με 100% χρηματοδότηση του αστερίου Πάχτα, του Υφυπουργού Οικονομικών, ο οποίος κατάγεται από τη Χαλκιδική, από την Αρναία, παρακαλώ. Και ένα τελευταίο να σου πω λίγο, να ρωτήσω, επειδή είπε ο προηγούμενος φίλος ότι το 80 ισοβάθμισαν, είπε 4 ομάδες. Σε κάποια δόση ισοβαθμίσανε 4 ομάδες γύρω στο Φεβρουάριο και μετά έφυγε ο Ολυμπιακός με τον Άρη επάνω.
Επειδή έχει κάνει αφιέρωμα η τηλεόραση κρατική για αυτό το πρωτάθλημα. Το είδα. Κάποια στιγμή το διεκδικούσαν 5 ομάδες, αλλά στο τέλος. Πέντε. Ο Ολυμπιακός με τον Άρη. Ναι. Στο τέλος όμως ο Ολυμπιακός με τον Άρη ισοβάθμισε. Ο ΠΑΟΚ είχε φύγει κάποια στιγμή. Αλλά ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ ισοβάθμισαν και αυτοί 2 βαθμούς πιο κάτω. Δηλαδή ήταν Άρης ο Ολυμπιακός και 2 βαθμούς πιο κάτω ήταν ο Ολυμπιακός. 4 βαθμούς ήταν ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ εντάξει, όμως ήταν πιο πίσω. Ναι, ρε φίλε, ναι, έτσι όπως θα λες και μάλιστα, ναι, μάλιστα ναι. Ο Άρης φερόταν σίγουρος πρωταθλητής διότι είχε μείνει 2-3. Άλλαξαν την τέτοια για να. Ναι, άλλαξαν το. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό που λες εσύ, άλλο θέλω να σου πω εγώ. Ο Άρης θεωρούταν σίγουρος πρωταθλητής γιατί ήταν επάνω. Ο τελευταίος αγώνας εκτός έδρας ήταν με τη Ρόδο, θυμάμαι, η οποία είχε. Και έπεσε ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Και στο μισάωρο ήταν 2-0. Ναι, 2-0 ήταν βέβαια. Δεν το πάρει, και ο Άρης, ο Άρης έφερε, ναι. Στο Καραϊσκάκης, εσύ δεν κέρδισες, αυτός που σε έκοψε στο πρωτάθλημα είναι ο Ηρακλής, ο οποίος ήρθε 1-1 στο Γαριλάο 3 αγώνες πριν από το τέλος και σας έκοψε βαθμούς. 8 αγώνες μου λέει ο Παύλος Ραπτόπουλος εδώ. Έγινε ένα παράστο το οποίο θα μπορούσε να μην έχει γίνει. Βεβαίως. Γιατί την προηγούμενη χρονιά, το 79, είχε ισοβαθμίσει η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό και έπρεπε να παίξουν παράστο και ο Ολυμπιακός δεν κατέβηκε στον παράστο και το πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Απλώς, έτσι. Όταν ήταν. Δεν πήγε στον παράστο το 79 ο Ολυμπιακός, γιατί λέει διαμαρτύρθηκε μια αδικία σε ένα παιχνίδι, δεν θυμάμαι ποιο. Κατάλαβες. Ενώ με τον Άρη κατέβηκε κανονικά στον παράστο. Τέλος πάντων. Να σε καλά Γιώργη, να πάμε στην τελευταία γραμμή και πρέπει να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. 2-31-02-87 και 3-8 αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Ορίστε. Γεια σας αγαπητέ Γιώργο. Γεια σας. Βασίλης, τι κάνεις. Γεια σου κύριε Βασίλη. Βασίλης, τι κύριε Βασίλη. Γεια σου Βασίλη. Λεβεντά άνθρωπε. Πρώτος πρωθυπουργός ήταν ο Τσολάκογλου. Ο Τσολάκογλου ήταν επί κατοχής. Ο πρώτος στρατηγός του Τρίτου Σώματος Στρατού. Διέταξε την απαγκίστρωση των ελληνικών δυνάμεων από το λαβενικό μέτωπο. Μαζί με τον πατέρα του Τσακαλώτου. Τρασίβουλο Τσακαλώτος. Δεύτερον, ο δεύτερος ήταν ο Γιάννης Ράλης. Ο μπαμπάς του Κώστα του Ράλη, μάλιστα. Πάντως επειδή διάβασα τώρα στις διακοπές, Δημήτρη πρέπει να πάω, αν θες περίμενε στη γραμμή. Πάω σε διάλειμμα. Περιμένω. Σε 4-5 λεπτά επανέρθω. Περιμένω. Η κινητή εγκυκλοπαίδεια, ένας πραγματικά σπουδαίος παραγωγός, ο Παύλος Ραπτόπουλος, ο δικός μας ράπ εδώ, με έβαλε μέσα τώρα, μπήκε στο ίντερνετ και μου έδειξε τα κομμάτια που ήταν τα παλιά γήπεδα, διδάσκω ή διδασκόμενος, το βελίδιο που έλεγε προηγουμένως ο Γιώργης ο Αριανός. Εγώ πήγαινε το μυαλό μου στο Βελίδι. Λέω καλά, ρε, έτσι. Το Βελίδι από τότε, Βελίδιο. Το Βελίδι του τερματοφύλακα. Πήγαινε το μυαλό μου. Λέω από τότε το βγάλαν Βελίδιο. Και ήταν εκεί που είναι σήμερα το ίδρυμα Βελίδι. Το γήπεδο του Άρεος, όπως το γήπεδο του ΠΑΟΚ μου έδειξε που ακριβώς ήταν, και το γήπεδο του Ηρακλή. Από εκεί εκδιώχθηκαν, μου λέει, και οι τρεις, γιατί το έχει διαβάσει πολύ καλά το θέμα. Τον Ηρακλή του δώσανε ένα κομμάτι. Εκεί στη Μίκρα, το ΠΑΟΚ του δώσανε ένα μικρό κομμάτι εκεί στην Τούμπα που δεν γινόταν γήπεδο και μετά αγοράσανε το οικόπεδο. Το ΔΕ Άρη του δώσανε ένα γήπεδο, ένα κομμάτι εκεί που είναι το Χαριλάου και εκ των υστέρων έφυγε μια σχολή, τα Ανατόλια που ήταν εκεί, αγοράσανε από εκεί οι Αριανοί εκείνα τα κομμάτια. Είναι αυτά που πήραν από αυτό το Χαριλάου, πώς τον λένε, και κάνανε το γήπεδο της Χαριλάου. Έλα, τον κύριο στη γραμμή, για να πούμε, έλα Δημήτρη, 2-31-02-87 και 3-8. Ο Βασίλης είμαι. Έλα Βασίλη. Λοιπόν, εν μέρη είναι σωστά αυτά που σου διάβασε ο Ραυτόπουλος. Εν μέρη. Διότι όταν θέλουν να περάσουν συνθήματα, τα περνάνε πλέον μέσω ίντερνετ. Δεν μου διάβασε κάτι, μου έδειξε ο άνθρωπος τις τοποθεσίες που ήταν τότε, ναι, το γήπεδο. Λοιπόν. Πράγματι εκεί στο Βελίδιο ήταν το πρώτο γήπεδο του Άρεος, που όταν για πρώτη φορά ο Νικόλαος Γερμανός το 1926 αποφάσισε εκεί να μπει μέσα η έκθεση, ύστερα από μια δεκαετία το παλαιοτριώσαν το γήπεδο πληρώνοντας στον Άρη 320 χιλιάρικα. Μάλιστα. Με εκείνα τα 320 χιλιάρικα ο Τζοβανάκης
μαζί με τον Κωνσταντίνο Βελίδη, το μεγαλύτερο, όχι τον Κλεάνθη που έπαιζε, που ήταν όχι και μεγάλος προσφερειστής, το μεγάλο τον αδερφό. Πήγαν και αγοράσανε στη Χαριλάου εκείνο το οικόπεδο που υφίσταται σήμερα, το γήπεδο σαν Κλεάνθης Βιγελίδης. Μάλιστα. Αλλά ο Άρης για να βρεθεί εκεί διασπάστη το 1914 στις 25 Μαρτίου του Ευαγγελισμού από τον Ηρακλή. Σαν οντότητα αθλητική, στο παλιό γήπεδο του Συντριβανίου υγωνίζονται οι Μακάμπι, που ιδρύθηκε την ίδια χρονιά με τον Ηρακλή το 1908, και ο Εθνικός Καμάρας το 1904. Ο Εθνικός Καμάρας εσυγχωνεύθηκε με τον Ηρακλή. Μία μερίδα που δεν συμφωνήσαν πήγαν αργότερα με τον Άρη. Μάλιστα. Η Μακάμπι κατέβηκε χαμηλά εδώ που είναι η Χάνθ και εγωνίστηκε. Εκεί γίνανε 4 μάτς. Ανέβηκε ο Παναθηναϊκός και εγωνίστηκε με τον Ηρακλή και με τη Μακάμπι. Η Μπεσικτάς και μία εθνική, μπορούμε να το πούμε, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αποτελούμενη από Σλοβαίνους, Σέρβους, Βόσνιους και ούτω καθεξής. Και στα 4 μάτς ο Ηρακλής κέρδισε 3-0. Και τον Παναθηναϊκό και τη μεικτή αυτή και τη Μακάμπη. Λοιπόν, ο Ηρακλής όταν έφυγε από εκεί πήγε στο Χημείο. Εάν πας τώρα βόλτα ακόμα στο Χημείο θα δεις από την πίσω και την αριστερή πλευρά του κτηρίου του Χημείου φαίνεται ότι ήταν γήπεδο κάτω. Δεν έχει διορθωθεί και αυτό διότι συνήψε συμφωνία το 1955 με τον Καραμαλή παραδίδοντας τα κτήματά του, δεν είναι το δημόσια τα κτίρια. Επειδή οι Μακεδονμάχοι που εφωνεύτησαν οι γονείς τους, αδέρφια τους, αφήναν την περιουσία ή στον Ηρακλή, μέχρι και την φοιτητική λέσχη ήταν οικόπεδα του Ηρακλέους. Η ανταλλαγή με τη Μίκρα έγινε βάσει αυτών των στοιχείων για να σηκωθεί γήπεδο για τους αθλητές του Ηρακλέους. Όχι ποδοσφαίρου, αθλητικές εγκαταστάσεις, έτσι γράφει το χαρτί. Και βέβαια ο Ηρακλής συγνοήθη. Όταν ο κύριος Πάχτας διέθεσε τα χρήματα για να συμπληρωθεί το κοστολόγιο των συγχωρημένων αδερφών Δεδέογλου που έκαναν τη δωρεά για το γήπεδο του ΠΑΟΚ το κλειστό, τα γήπεδα ήταν για τα χρήματα αυτά 150 εκατομμύρια δραχμές. Δεν ξέρω πόσα έδωσε στον ΠΑΟΚ για να γίνει το γήπεδο. 16 δισεκατομμύρια από ό,τι ξέρω. Ήταν χρήματα τα οποία είχαν βγει από τη Γενική Γραμματεία για να κάνει γήπεδο Ηρακλής. Και έτσι εμάλωσε πολιτικά, διότι ανήκαν στον ίδιο πολιτικό φορέα ο συγχωρημένος ο Θεοδωρίδης με τον Πάχτα. Ο Πάχτας είναι εδώ, πάρτε το συνέντευξη. Τα ξέρω από κοντά. Λοιπόν, τώρα για τους πρωθυπουργούς που είπε, ο Τσολάκογλου δεν ήταν πρωθυπουργός. Να μην γίνει με μια παραξήγηση και γι' αυτό το μένω στον ούνο αντίον των Ελλήνων. Επειδή εφωνεύθη και δεν επέθανε ο Ιωάννης Μεταξάς, τη θέση του ως πρωθυπουργός όταν μπήκαν την 27η Απριλίου του 1941 τα γερμανικά στρατεύματα ή στην πρωτεύουσα ή το Κοριζής. Όταν η γερμανική αντιπροσωπεία λοιπόν πήγε να του παραδώσει τη χώρα, ο Κοριζής του είπε σε λίγο βγείτε έξω κύριε και αυτοκτόνησε. Δεν είχαν άνθρωπο να τους παραδώσει τη χώρα. Είμαστε η μόνη χώρα που στη γερμανική κατοχή δεν παραδόθη. Και τότε πήγαν πρώτα, βουτήξαν τον αείμνηστο Χρύσανθο, τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και είπε εκείνο το περίφημο πώς είναι δυνατόν να σου παραδώσω τη χώρα μου ενώ από άμβονος θα προσπαθήσω να σου αποτινάξω το ζυγό. Και τον πετάξαν εξοβιλήσεων, ήταν και μεγάλο σε ηλικία και ύστερα από λίγο απέθανε και ανέλαβε ο περίφημος Δαμασκηνός που έγραψε ιστορία εθνική κατά τη διάρκεια της κατοχής. Αυτός ο Δαμασκηνός ήταν που έκαμνε, βάφτιζε αμέσως τους Εβραίους Έλληνες για να τους σώσει τους από τους Εβραίους τη... μαζί με τον πατέρα του Μιλτιάδη Εύερτ, του Άγγελο Εύερτ που ήταν αρχηγός της ελληνικής χωροφυλακής τότε. Τους δίδανε ταυτότητα Έλληνο, Γιώργος Ερήγος. Κατάλαβες. Μάλιστα. Και έτσι διασώθησαν εν Αθήνες, ενώ στη Θεσσαλονίκη αυτό δεν κατέστη δυνατόν και έγινε εκείνο το μαύρο Σάββατο που έγινε στο συνδρομικό σταθμό της Θεσσαλονίκης. Τώρα εκείνη την ημέρα, την 27η Απριλίου του 1941, με διαφορά ορισμένων λεπτών, είχαμε τρεις σοβαρότατες αυτοκτονίες. Πρώτα του Κουριζή και δεν παραδόθη η Ελλάς.
Δεύτερο, του Κωνσταντίνου Κοκκίδη, του εθνομάρτυρος από τις Σέρες Ευζώνου, ο οποίος όταν το άγημα, χωρίς να υπάρχει ελληνικός στρατός επάνω για να κατεβάσει τη σημαία, κατέβασαν οι Γερμανοί τη σημαία και ανέβασαν τη σβάστικα εις την Ακρόπολη. Τυλίχθηκε με τη σημαία μόλις του την παράδεισε ο Γερμανός και πήδηξε από τον Ιερό Βράχο. Οχ, τι με λες τώρα, ρε φίλε. Και τρίτη, εδώ που είναι το President, περίπου το ξενοδοχείο, ξέρεις από Αθήνα, ήταν το σπίτι της αημνής του Πινελόπης Δέλτα, η οποία ξυπνώντας το πρωί και μην μπορώντας, επειδή ήταν κατακυκλημένη και τη βοηθούσε μια κυρία ουρανία, είδε τη σβάστηκα απέναντι και λέει τι συμβαίνει, λέει. Υπάρχει κανένα θεατρικό δρόμενο, λέει, Αθήνες. Όχι, λέει, κατελήφθη, λέει, Ελλάς από τους Γερμανούς. Και λέει, ουρανία, δεν αντέχω άλλη κατοχή. Είχαμε τη Βουλγάρικη στη Μακεδονία και την έδωσα ένα δηλητήριο και αυτοκτόνησα. Μάλιστα. Αυτά μπορεί οπουδήποτε να γκουγκλάρεις και να τα δεις. Ο Τσολάκογλου ήταν αυτό που έλεγε ο κύριος Κώστας. Δεν παρέχουσε, ναι, λοιπόν. Ήταν ο παλιός διοικητής του Τρίτου Σώματος Στρατού, Γέρμανος σπούδακτος, όπως και ο Θρασίβουλος Σακαλώτος. Και ο Ιωάννης Μεταξάς. Ο Ιωάννης Μεταξάς ήταν ο προγενέστερος, διότι ήταν μεγαλύτερος, πολύ μεγαλύτερος σε ηλικία. Και συνυπήρξε σε μια εποχή με τον Κεμάλη, αλλά ήταν ο μεγαλύτερος διοικητής υπερβολικού που πέρασε ποτέ από την Ευρώπη. Διότι μπες σε οποιοδήποτε πολεμικό μουσείο, δες στο 12-13 μέχρι και το 1922 τι ύλες πυροβολικού είχαμε και ποιες ήταν οι επιτυχίες μας. Να σκεφτείς ότι σε τρεις μέρες με τρεις μέρες διαφορά, με ένα τρίκ με 8 πυροβόλα, διέλυσε 16 ύλες των Τούρκων στα Σέρβια. Εκεί ήταν η πρώτη γραμμή ανάσχεσης των Τούρκων και τους έβαλε και ο ένας πυροβολούσε τον άλλον. Και οι 16 μέρα ύλες που προστάτευαν την ιερή πόλη των Δερβίσιδων τα Γιαννησά πριν μπουν στη Θεσσαλονίκη. Με τρίκ. Τι αξιωματικό σήτο. Και δι' αυτό ήταν ο πρώτος που υπάρχει και φωτογραφία στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, όπου μαζί με τον τότε διάδοχο Κωνσταντίνο και τον Μητροπολίτη βρίσκονται στο μοναστήρι. Έχει γίνει η δοξολογία, έχουμε καταλάβει δηλαδή ως ελληνικός στρατός το μοναστήρι πριν κατέβουμε για τα Γεννησά. Και πίνουνε καφέ και με ατμάμαξα ήρθε στην συγκέντρωση και ο Ελευθέρως Βενιζέλος. Και από εκεί και έπειτα ακολούθησαν όσο ακολούθησαν για να φτάσουμε στον περίφημα της Αμίνης τα παιδιά που φάγανε τον βασιλιά και το έχουν και καμάρι στο τραγούδι και υπέστημεν αυτά που υπέστημεν στο Σαγκάριον. Μέχρι εκεί πήγαιναν όλα καλά. Μάλιστα. Αυτούς όμως τους καταδίκασε η ιστορία. Το χειρότερο βέβαια για εμάς τους Έλληνες ήταν η δεύτερη πρωθυπουργία, η κατοχική, του Ράλι. Διότι τότε στην Αθήνα οι Γερμανοί, οι οποίοι ήρθαν στον παρόδο το κτήματος που βρίσκεται εκεί στην Κηφισιά, το είχαν αγοράσει το 1828 παρακαλώ, πριν μεταφέρει ο Όθωνας εκεί την πρωτεύουσα. Και από τότε διευθύνουν τα πράγματα τα εδώ. Υπάρχουν και τρεις επιστολές στον Πάπα προς τους μισονιάριους, τους αεροαποστόλους δηλαδή των Γερμανών. Υπάρχουν υφίστατες σε οποιαδήποτε πανεπιστημιακή σχολή μπορεί να τις βρείτε. Να προσέχουν τους Έλληνες για να τους γυρίσουν στον ίσιο δρόμο. Αυτοί λοιπόν οι Γερμανοί είχαν εδώ τη Ζήμες από τότε με πρόεδρο το Βουλκιώτη. Αυτό που λέει ο κόσμος τάγματα ασφαλίτης ήταν τα τάγματα ασφαλείας του Βουλκιώτη. Αυτός τα ίδρυσε. Για να κάνουν κουμάντο, διότι ήξεραν ότι ο Έλληνας ραγιάς δεν γίνεται ποτέ. Μπορεί να τον κατηγορούν, αλλά θα τη βρίσκουν τον Έλληνα. Είτε είναι παιδάκι, είτε είναι πλούσιος, είτε είναι φτωχός. Και γι' αυτό ήταν εχθές αυτή η επίδειξη δύναμης προς τον άμαχο πληθυσμό. Διότι εχθές ήταν τεστ. Ήταν ένα καλά προπονημένο σχέδιο αυτό που έγινε. Διότι τα άλλα, εάν είχατε ζωντανή εικόνα... Έβλεπα συνέχεια το Βεργίνα. Τα άλλα τα συλλαγητήρια, τα οποία ήρθαν από Αριστοτέλους μεριά, δηλαδή από τη βόρεια πλευρά, διότι αυτοί που διαμαρτυρήσαν για τη Μακεδονία ήταν εκ της νοτίου πλευρά κινούμενοι, όταν ανεβήκανε τη Χάνθ, φτάσαν μέχρι την πόρτα του Βελίδιου. Ναι. Με δύο συνθήματα χαρακτηριστικά. Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, λιμάνι των λαών,
θυμίζει κάτι από Σμύρνη, κάτι ετοιμάζουν, και το δεύτερο, η Μακεδονία δεν είναι ελληνική. Οι τέσσερις πορείες που δεν τις πήραξε κανείς και φτάσαν λίγα μέτρα πριν το Βελίδιο. Ποιος το έλεγε η Μακεδονία δεν είναι ελληνική? Αυτά τα τέσσερα συλλαγητήρια. Λέγανε του ΕΕ, ότι... του ΠΑΜΕ, του ΛΑΕ και των Αναρχικών. Που εκκινήθηκαν από την Αριστοτέλους και μέσω της Ημισχής, ανέβηκαν μέχρι τα κάγκελα της Χάνθε πάνω. Μάλιστα. Αυτά, αγαπητέ μου Γιώργη. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θέλω να σε μαζί σου. Και μαζί και σου. Και καλή συνέχεια, λέει. Και μαζί σου, σύντροφε. Ορίστε ο επόμενος. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Γιατί ρε δεν περιμένετε? 2-31-0-2-87, διάβασα 888. Ένα βιβλίο, ο Χασάν Πασάς, αυτός ο οποίος παρέδωσε τη Θεσσαλονίκη στο βασιλιά Κωνσταντίνο, στο διάδοχο Κωνσταντίνο τότε. Και γράφει για τις τρεις φορές που ετάφη αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο υπέροχος άνθρωπος, που δεν αιματοκύλησε τη Θεσσαλονίκη, γιατί θα τους σαρώναμε τους τουρκαλάδες που ήταν μέσα. Μην ξεχνάτε, μέσα στη Θεσσαλονίκη είχε 15.000 τουρκικό στρατό, ο οποίος παραδόθηκε. Εν πάση περιπτώσει, να μην καθυστερώ, θα το πω όμως αυτό, κάτι που έχω διαβάσει. Παρακαλώ. Έλα, κούκλο μου, καλησπέρα. Καλώς το να. Πασχάλης, Ολυμπιακάρα. Γεια σου ρε Πασχάλη, πού είσαι, μας έλειψες ρε αδερφέ. Ναι, εγώ σε ακούω, αλλά απλά ας πούμε, επειδή αυτοί που παίρνουν από κινητό, από σταθερό και δεν πληρώνουν, έχουν όλο τον χρόνο να πλατιάζουν και τους αφήνεις, εμείς που παίρνουμε από κινητό... Δεν το ξέρα ρε αδερφέ. Όχι, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, αγόρι μου. Εγώ και να μην παίρνω τηλέφωνο, σε απολαμβάνω. Να είσαι καλά. Απλά ήθελα να παρέμβω σήμερα. Ναι. Για να σε βάλω έτσι ένα στο μυαλό, μια σφήνα. Λοιπόν, με αυτά που σου κάνουν σαν ομάδα, σε έχουν αποδείξει, πάνε να σε δείξουν ότι δεν σε γουστάρουν. Δεν σε θέλουμε, ρε φίλε. Έχεις αναρωτηθεί γιατί? Όχι. Αναρωτήσω, νομίζω ότι δεν με θέλεις γιατί με φοβάσαι. Όχι ρε παιδί μου, τι να σε φοβήσω, γιατί με πήρες κανένα πρωτάθλημα? Ό,τι μπόρεσε. Ή βγήκες σε μία φορά στο Champions League να μου πάρεις τα 20. Και φέτος άλλο σου τα έδωσες στην ΑΕΚ ρε κουφάλα. Λοιπόν, τα έδωσες στην ΑΕΚ. Τα πήρες από μένα και τα έδωσες εκεί. Λες το φίλο μου τον Κώστα κλέφτη. Λοιπόν, πες μου κάτι. Είχες πει μία ιστορία ότι ο Ροδιάδης βρήκε 20 εκατομμύρια και τα παρέδωσε. Ναι. Άμα δεν τα έδινε, θα ήταν κλέφτης? Όχι. Επομένως και για... Θα ήταν άτιμος. Όχι, λοιπόν. Κλέφτης δεν θα ήταν. Μπράβο. Λοιπόν, από τη στιγμή που ξέχασε την τσάντα με το πρωτάθλημα εσύ και το βρήκε η Άκη... Δεν το ξέχασε, φίλε, με στήσανε τώρα. Και δεν το παρέδωσε. Άτιμη μπορεί να την πεις. Χάρτινη κλέφτρα, όχι. Βρε κλέφτες είναι, άστος της φίλε, θα τους βγάλουμε από τη μέση ρε φίλε. Α, δυο μας θα μείνουμε από τους μεγάλους, τα δυο τα λιμάνια. Θα σε δίνω και σένα κανένα πρωτάθλημα από εδώ, δεν σε αφήσω το έτσι. Το ήρθες μαζί μου, γιατί εσύ ήρθες μαζί μου. Τι ήρθα μαζί σου? Ήταν η πιο έξυπνη κίνηση που θα μπορούσε να κάνει. Εγώ δεν ήρθα μαζί σου, με συγχωρείς. Γιατί, πού είσαι να τη δείκανε στο... αεροδρόμιο Μακεδονίας ή στο Βενιζέλος? Καλά, τι πράγμα. Πού συναντηθήκαν οι δυο τους, ρε φίλε? Το που θέλουν να συναντηθούν, ας κάνουν και ας βγουν και να πάνε και στις γκόμενες μας. Τι με νοιάζει εμένα. Ποιος είναι ο επισκέπτης? Εγώ που θα έρθω στο σπίτι σου ή... Δεν ξέρω, αλλά και εσύ και εγώ, δηλαδή πώς μπορώ να πω στο σπίτι του γείτονα να χτυπήσω την πόρτα, είδα φως και μπήκα, άμα δεν με καλέσει πώς θα πάω? Άκουσα να δεις. Λοιπόν, το που έγινε τώρα το αλλαξοκόλλη θα δούμε ή αν έγινε ή δεν έγινε. Και αν έγινε ή δεν έγινε, εμένα προσωπικά θα σου πω κάτι. Επειδή κάπου μέσα στη ζωή μου έχω αισθανθεί πολύ την αδικία, δεν λέω κουβέντα για κανέναν άνθρωπο εάν δεν τελεσυδικήσει μια απόφαση. Και εγώ τον πρόεδρο του Ολυμπιακού το σέβομαι για το θεσμό του πρόεδρου και όχι για αυτό που είναι. Να τελειώσω. Λοιπόν, το τι λένε οι δύο μεγάλοι σίγουρα είναι για τα συμφέροντα τα προσωπικά, γιατί είναι και μεγάλοι επιχειρηματίες και των ομάδων τους. Αυτοί δεν έχουν πολλά να χωρίσουν μεταξύ τους. Εγώ
Το μόνο που έχω μάθει από παιδί μικρό είναι να γράφω τον Ολυμπιακό. Αυτός είναι ο εχθρός μου και αυτόν θα πολεμάω όταν θα έρχεται στην Τούμπα να παίξει όταν πηγαίνω στο Καραϊσκάκι. Αλλά μέχρι εκεί, φίλε. Μέχρι εκεί. Πολέμα μου όσο θέλει. Το πρωτάθλημα πάλι εγώ θα το παίρνω. Κάπου μπορεί να το παίρνεις κι εσύ. Όπως πήρες δύο κύπελα. Εντάξει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Και τρία πρωταθλήματα έχω, ρε φίλε. Δύο έχει. Τρία έχει. Και ένα πέρσι. Τρία έχει ο Άρης. Ο Άρης έχει τρία. Εγώ δεν πήρα πέρσι. Και το χασε, μου το κλέψαν στα χαρτιά. Η χάρτη μου. Δεν σου είπα τι έγινε. Εντάξει. Ξέχασε την τσάντα με το πρωτάθλημα. Τη βρήκε η ΑΕΚ και δεν την παρέδωσε. Όχι, τη βρήκε εσύ και Πούπος, την πήγε στην ΑΕΚ και την έδωσε. Ενώ ο Μπούφο ο Λοντιάδη στα 20 εκατομμύρια τα πήγε και τα έδωσε. Μην το λε, Μπούφο, ρε, το τίμιο τον άνθρωπο. Με την καλή. Κλέφτα, ναι. Με την καλή. Να σε καλά, Πασχάλη, πάω για διάλειμμα αφού πάρω την τελευταία γραμμή. Παρακαλώ. Και αφού πάρει την τελευταία γραμμή, το Μασχοβίτη, αγαπητέ Γιώργο. Γεια σου, φίλε Μασχοβίτη. Ήθελα να. Να κόψω τσιγάρο. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Και εγώ λέω λοιπόν, άκουσαν προσοχή όλους τους φίλους, ακροατές, συνακροατές, πόσους λένε τέλος πάντων. Συνακροατές. Προσπαθούν το άσπρο να το κάνουν μαύρο, Γιώργο μου. Δηλαδή, ο ένας μπαίνει και με ένα χαρτί δεν παίζει στον αγώνα. Άκουσε λογική. Χωράει στον ανθρώπινο λογικό νου. Όχι. Για ένα χαρτί δεν παίζεις ποδόσφαιρο, παίζεις την ομάδα σου και φεύγεις. Χέστης. Τέλος αυτό. Το κλείνω, δεν το πάω παρακάτω. Τέλος. Φοβήθηκε το τάλιρο. Το τρίμπαλο, το τετράμπαλο. Αυτό για μένα δεν είναι μεγάλη ομάδα. Αυτό είναι λιποτάκτης. Τα ακούς, Πασχάλη. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα και ένας στιγνός λογικός άνθρωπος με την ξερή λογική και μόνο και όχι την ξεροκεφαλιά και τα του δίνε και λαβίν και να λειτουργούν κατά το δοκούν. Αυτή είναι η πραγματικότητα, φίλε. Φοβήθηκες εσύ, ντεμεκ, μεγάλη ομάδα. Εσύ πιες και πες δεν φοβήθηκα, ρε φίλε, το χαρτάκι που έριξε και το σκότωσε τον άλλον. Το δεύτερο. Εδώ δεν έπρεπε να κάνω μια αυτή, να κλέψω πέντε λεπτά από το διάλειμμα. Εδώ δεν έφταιγε οι ελληνικές αρχές που βλέποντας, γιατί βλέπεις ότι γίνεται μια ξεφτύλα, ένα παραμύθι. 30.000 κόσμους κάθονται μέσα στη βροχή, γιατί έβρεχε αν θυμάσαι τότε. Αφού η ελληνική και δεν θέλετε να το συλλάβουν αυτό που ξεφτελίζει το ελληνικό κράτος. Γι' αυτό τα έλεγα με τον Τσίπρα και με τον Καμένο. Και ποια ελληνική αρχή που είναι ήδη ξεφτυλισμένη, που με βάζει σε μένα και θα σου πω και το πρωταθλητή, θα σου ποντάρουνε με ευθύνη του Μοσχοβίτη όποιοι φίλοι με ακούνε και θέλω να βγάλουν 5 φράγκα. Θα σου πω τον πρωταθλητή και θα το γράψω και όλα, θα το υπογράψω Γιώργη. Θα το υπογράψει ο Μοσχοβίτη σήμερα 9 του μηνός Σεπτέμβρη. Λέγε. Να το θυμούνται όλοι. Λοιπόν, αυτό που έκανε λοιπόν η ΑΕΚ, το να μπουκάρει ο Μέγας ο Δημητρέλης πάνω στο ΔΕΤ και μη έχοντας στο ΠΑΟΚ μία αντίσταση εκείνη τη στιγμή, λοιπόν τον έφερε, θυμήθηκε τον τελικό, θυμήθηκε τον πάση περιπτώσει, έκανε αυτό το μπάχαλο, λοιπόν και λέει βρήκα την τσάντα σου και την πήρα και πήρα 10 κατεγόρια φιλαράκι. Και εσύ το ίδιος και χειρότερος. Και σου λέω τον πρωταθλητή τώρα Γιώργο μου, την ομάδα την οποία δεν την υπολογίζει κανένας. Φέτο το πρωτάθλημα είναι της ομάδας των δικαστηρίων. Έχουμε και αυτή την ομάδα, να μην το ξεχνάνε. Ποια είναι ομάδα, μόνο αυτή η ομάδα μπορεί να κερδίζει έτσι, αυτά τα πρωταθλήματα. Αυτόν τον ΠΑΟΚ δεν τον κερδίζει. Και το πρωτάθλημα τους πέρσι είναι του ΠΑΟΚ. Έγραψε η ιστορία ότι είναι στις 4 γραμμές στο χορτάρι μέσα η ομάδα που πήρε τους περισσότερους βαθμούς, με το μεγαλύτερο κυνήγι, με τις σφαγές της πρώτης αγωνιστικής, με τις 10 αγωνιστικές και κλεισμένο των θυρών. Γιώργο, αλήθειες λέω. Δεν λέω αερολογίες. Τα ακούς φίλε Κωνσταντίνα από την Κατερίνη και φίλε Πασχάλη. Αυτά είναι αεριζίδικα που λέτε εσείς. Σας χαιρετάει ο Μοσχοβίτης και ό,τι και να κάνετε, τον ΠΑΟΚ το βάστε γιατί είναι ο μεγάλος, ο μέγας ο ΠΑΟΚ. Αυτά αγαπητέ Γιώργο Συρίγο. Να είσαι καλά, γεια σου φίλε. Εσύ ακόμα καλύτερα Γιώργη μου. Πάμε στο διάλειμμα μας, τι ωραίοι που είμαστε. Είμαστε ωραίοι. Επιστρέψαμε 2-31-0-287-888. Ακούτε Λίπερο 107,4. Ακούτε Γιώργο Συρίγο Alone. Ορίστε. Γιώργο. Έλα. Έλα, παλικάρι μου, συγγνώμη. Λοιπόν, πριν πόσο καιρό από τον αγώνα του Ολυμπιακού σου έλεγα ότι αυτό το μάτς δεν θα τελειώσει. Και όλη τη βδομάδα. Πριν, ναι. Και όλη τη βδομάδα και πριν. Μπράβο. Μα αυτό λοιπόν λέω συνέχεια όταν μιλάω με τον Κώστα. Και μου λέει για τον Ολυμπιακό, ρε του λέω τον Ολυμπιακό, αυτό το οποίο εκτιμώ είναι ότι μου λέει θα βγάλω όλη τη βρωμιά που έχω αρκεί να σε φάω. Εσύ ήρθες και μου κάνεις τον φίλο, αυτή είναι η διαφορά σας. Το τελευταίο στον ακροατή πώς το λέγανε? Ρούλι. Όχι. Πού να ξέρω τώρα, λέγε. Έλα πρε, που έγραψε το τραγούδι του Παρίδη.
Ποιος μου ρε, πού να ξέρω, ποιο, το Βασιλή. Όχι, όχι. Το Μοσχοβίτη. Ο Μοσχοβίτης, λοιπόν, ναι. Το σέβομαι, είναι κύριος. Λοιπόν, δεν θέλω να τους στεναχωρώ, αλλά και οι κυρίες σας στεναχωρούν όλους. Λοιπόν, και όλοι λέτε για το χαρτάκι. Λοιπόν, πόσες φορές ήταν να πας κάπου και πόναγε το κεφάλι σου ή δεν είχε διάθεση, αλλά έπρεπε να πας. Λοιπόν, έτσι και ο Ολυμπιακός δεν γουστάρει να έρθει στην Τούμπα, ίσως για να μην φάει πέντε όπως λέτε, ναι, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, δεν γουστάρει να έρθει και σου είπε ότι θα βρει τρόπο να μην γίνει το παιχνίδι. Ναι, μου λοιπόν, το είπες. Και βρήκε τον τρόπο να πάρει και τους τρεις βαθμούς, να σου μειώσει και τρεις, εντάξει, ναι. Και να σηκωθεί να φύγει. Λοιπόν, επομένως εκείνη την ημέρα δεν είχε διάθεση ο Ολυμπιακός να παίξει ποδόσφαιρο. Ήθελε να πάρει το παιχνίδι με οποιοδήποτε τρόπο και να σηκωθεί να φύγει. Τα κατάφερε. Μάλιστα. Με καταλαβαίνεις. Σε καταλαβαίνω, λοιπόν, αν δεν συμφωνώ, άλλο αυτό. Συμφωνείς, δεν συμφωνείς. Δεν μου αρέσει αυτός ο τρόπος. Εμένα δεν το θέλω στην ομάδα μου. Τρόπος, ρε φίλε. Έτσι. Μία παροιμία λέει ένα βιασμό που δεν μπορείς να τον αποφύγεις, το απολαμβάνεις. Τι ωραίος είσαι. Λοιπόν, χαιρετώ. Να σε καλά, για χαρά. 2-31-0-2-87 και 3-8 για εκπληκτικούς ακροατές και σήμερα και ειδικά ο κύριος Βασίλης, ο οποίος μας ταξίδεψε σε εκείνα τα χρόνια. Θέλω να πω κάτι που διάβασα σε ένα βιβλίο, Ταξίμ Πασάς, Χασάν, Ταξίμ Χασάν Πασάς, είναι αυτός που παρέδωσε τη Θεσσαλονίκη χωρίς να πέσει μία σφαίρα στον ελληνικό στρατό. Ο άνθρωπος που τάφηκε τρεις φορές, έτσι έλεγε το βιβλίο. Ετάφη μία φορά όπου ζούσε εξόριστος γιατί τον κυνηγούσαν να το φάνε οι Τούρκοι που παρέδωσε τη Θεσσαλονίκη στην Ελβετία. Από εκεί οι συγγενείς τους μετά από χρόνια έκανε εκταφή και το θάψανε στη Θεσσαλονίκη και τρίτη φορά τον βγάλανε και τον θάψανε στο τόψι εκεί που υπογράφηκε και έχουν και ένα μνημείο η συμφωνία για την εκεί που υπογράφει η συμφωνία για την παραχώρηση της Θεσσαλονίκης στον ελληνικό στρατό. Έγραφε λοιπόν μέσα το βιβλίο αυτό ότι πριν από το 1912, πριν από την απελευθέρωση, υπήρχε μια ελληνική τάση στη Θεσσαλονίκη. Οι Έλληνες, αν και ήταν μια θλιβερή μειονότητα, είχαν αρχίσει και νιώθαν υπερηφάνεια λόγω του ότι ο ελληνικός στρατός είχε αρχίσει να έχει επιτυχίες έναντι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και ήρθε, λέει, από την Αθήνα να τραγουδήσει μία σοπράνο μεγάλη. Λέει το όνομά της, πού να τη θυμάμαι τώρα. Αυτά θέλω για να συμπληρώσω τον κύριο Βασίλη που είπε για τον Ηρακλή ότι ήταν η μεγάλη δύναμη τότε, ότι από αυτούς αποσχίστηκε ο Άρης και πήγε στην... έκανε τη δικιά του ομάδα και ότι οι πρώτοι αγώνες που γίνανε, τους τέσσερις πρώτους αγώνες με διεθνείς αλλά και ελληνικές ομάδες, τους κέρδισε και τους τέσσερις με 3-0. Λέει λοιπόν στο βιβλίο ότι όταν ήρθε η Σοπράνος και τραγούδησε σε μια εξέδρα που βάλανε εκεί στο Λευκό Πύργο και πήγε όλη η ελληνική κοινότητα να την ακούσει, την παραδώσανε, λέει, ως δώρον, γράφει μέσα, χρυσών ορολόγιων με διαμάντια και ρουμπίνια επάνω στολισμένο, πολύ μεγάλης αξίας, σαν δώρο από το μουσικό σωματείο που υπήρχε τότε με την επωνυμία Ηρακλής. Το γράφει στο βιβλίο που διάβασα για τον Ταχύν Πασά. Εννοώ λοιπόν ότι η ιστορία της Θεσσαλονίκης εμπεριέχει μεγάλα στοιχεία του μουσικού σωματείου Ηρακλής εκείνης της εποχής, ο οποίος εκ των υστέρων έγινε η ποδοσφαιρική ομάδα με όλα τα άλλα τα αθλήματα του μπάσκετ, του ποδοσφαίρου. Έχουν ιστορία μεγάλη τα σωματεία μας και όταν ακούω μερικούς να λένε το μία ομάδα, μία πόλη ή και ποιος Ηρακλής μωρέ, και άντε ρε, τώρα εδώ είμαστε, ήρθε ο Σαββίδης και θα κάνει και θα δείξει και δεν υπολογίζουμε κανέναν. Να ξέρουνε
ότι στη Θεσσαλονίκη οι μεγάλες ομάδες είναι πέντε. Είναι οι τρεις μεγάλες ομάδες οι οποίες είναι μέσα στην εξάδα του ελληνικής δύναμης του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Ηρακλής, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Και είναι άλλες δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης, η Καλαμαριά και ο Μακεδονικός. Με ιδιόκτητα γήπεδα και οι δύο οι ομάδες, που απορώ γιατί δεν υπάρχει συνεργασία με τον ΠΑΟΚ, τον Άρη ή τον Ηρακλή, ώστε οι παίκτες οι οποίοι κόβονται. Τι έγινε ρε, τελειώσαν τα τηλέφωνα. 2-31-0-2-87 και 3 οχτάρια είπαμε. Περιμένουμε, έχουμε ακόμα 10 λεπτά. Μπορούμε να βγούμε και να μιλήσουμε. Εννοώ λοιπόν ότι θα πρέπει στη Θεσσαλονίκη, εάν θέλουμε να έχει μια ανάπτυξη, εάν θέλουμε να έχουμε την πόλη μας, να μην έχει αυτές τις αντιπαραθέσεις και η ισχύεντη ενώση να φτιάξουμε καλύτερη την πόλη μας και να καλυτερεύσουμε και τη ζωή μας, θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία και να σταματήσουμε πρώτον να αποξιώνουμε τον άλλον και δεύτερον να υπάρξει σε δεύτερη θέση και συνεργασία. Πάμε στις γραμμές που περιμένουν. Ορίστε. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα. Καλώς το να. Ο Δημήτρης είμαι. Γεια σου Δημήτρη. Ο Δημόπουλος. Γεια σου Δημήτρη. Πότε θα μιλήσουμε ρε, για την Βεργίνα? Μου είπες την Πέμπτη να σε πάρω τηλέφωνο. Θα με πάρεις. Θέλω Βεργίνα και Αμφίπολη. Να μου πεις τι κρύβει η Αμφίπολη, κρύβει κάτι ή παπάς? Θα σε πω λεπτομέρειες. Θα πούμε θα και στον πω. Αέρα, να μάθει και ο κόσμος. Ακόμα είμαστε στην έρευνα. Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο. Εντάξει, θα γίνουν οι ανθρωπολογικές εξετάσεις, να δούμε τα σκελετή που βρέθηκαν. Έχω κάποια ερωτηματικά τα οποία θα τα συζητήσουμε και θέλω να τα πούμε και στον αέρα. Πάμε Δημήτρη, γιατί έχω και άλλη γραμμή. Ναι. Είπες για πέντε ομάδες της Θεσσαλονίκης. Πέντε μεγάλες, έχει κι άλλες. Η Παύλο Μελάς είναι, ο Παόδη είναι, η Θεσσαλονίκη. Και το Μέγα Αλέξανδρο. Μέγας Αλέξανδρος Καμίνια, βέβαια. Τα Καμίνια, ναι. Τα Καμίνια, από εκεί που πήραμε. 1923. 1923, τόσο πάει. Με ιδιόκτο γήπεδο κι αυτή. Ναι, εκεί πέρα στα κεραμία του Αλατίνη, γι' αυτό το ονομάσαμε και Καμινίκια. Α, γι' αυτό είναι. Πρώτη που το. Έφτιαξαν την ομάδα, δούλευαν στα καμίνια του Αλατίνη. Α, γι' αυτό και εκείνο το κομμάτι είναι τεράστια περιουσία. Φυσικά, ναι. Είναι φιλέτο μπορώ να πω, έτσι δεν είναι? Βέβαια, το φάγανε κάποιοι. Θα τα πούμε αυτά άλλη φορά. Να σε καλά. Πάει ο γιος μου εκεί πέρα στο μπάσκετ είναι. Μάλιστα, μάλιστα. Έχει ακόμα ομάδα ποδοσφαιρική? Ναι, έχει, έχει. Έχει. Πήγα, είδα το Μίρτσο μια φορά, αλλά να την προπονεί το φίλο μου τον Γιώργη. Γεια σου Γιώργη. Έγινε Γιώργο. Να σε καλά, για χαρά. Πάμε στην τελευταία γραμμή. Ορίστε. Ο γέροντα σοφό και το σοφό σοφότερε. Γεια σου τεράστιε Νίκο, με πήρε φίλος. 7.30 ώρα, 8 ώρα το πρωί τι με είπε. Ότι βγήκες και ήσουνα κέρβερος. Πραγματικός σε ένα ραδιόφωνο σήμερα το πρωί. Κάπου βγήκες. Εγώ όχι. Όχι. Μάλιστα. Αλλά άρα όχι, λάθος. Έγινε λάθος. Έγινε λάθος. Καταρχήν δύο πράγματα θέλω να σου πω. Πρώτον ότι στη ζούγκλα μέσα δεν μπορεί να υπάρχουν δύο βασιλιάδες. Ένας είναι ο βασιλιάς στη ζούγκλα, το λιοντάρι. Όπως και στο δάσος οι μοιρασιές και την ξέρεις καλύτερη από μένα δεν μπορεί να γίνουν όμοια. Όχι. Σε όλους. Ο πιο δυνατός παίρνει τη μερίδα του λέοντος που λέμε. Ναι. Άρα λοιπόν στο ποδόσφαιρο δεν μπορεί να υπάρξει συνεργασία. Γιατί ο κάθε ένας θέλει την θέση του βασιλιά, η οποία είναι μία, είτε είναι στην Θεσσαλονίκη, είτε είναι στην Αθήνα, είτε είναι στην Ελλάδα, ο θρόνος ένας. Ναι, αλλά ρε Νίκο, κάτω στην Αθήνα όταν χρειαστεί να πούμε να φάνε τον ΠΑΟΚ, πώς κατευθείαν συμφιλιώνονται εδώ, ενώ εδώ συνεχίζουμε να τρογόμαστε μεταξύ μας. Αυτή τη συνεργασία είπα, δεν είπα να είναι αποτελέσματα. Είναι κοινωνικοπολιτικά τα θέματα, τα βρίσκουν σε άλλες παραμέτρους με αποτέλεσμα... Να τα βρίσκουν μια χαρά. Εμείς μην ξεχνάς ότι σε σύγκριση με τους Αθηναίους, σε θέματα οικονομικά είμαστε πολύ υποδιέστεροι. Βεβαίως. Δεν έχουμε τη δυναμική που έχουν οι Αθηναίοι με τα εργοστάσια και με όλα αυτά. Και ούτε την κουλτούρα. Και, γι' αυτό λοιπόν οι ομάδες των Αθηνών θα είναι πάντα πιο πλούσιες από την ομάδα της Θεσσαλονίκης, γιατί αν πούνε να ενωθούν οι εφοπλιστές της ΑΕΚ
του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού μπορούν να κάνουν πράγματα τα οποία εμείς εδώ πολύ δύσκολα μπορούμε να τα κάνουμε. Εδώ εμείς είμαστε πιο λαϊκοί, δηλαδή οι ομάδες μας στηρίζονται κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από το λαό τους. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Δεύτερο κομμάτι είναι να σου πω ότι εχθές ένας αιωνεύριος γέροντας άκουσε που μιλούσες για τη γράπα και για το τσίπουρο. Ναι. Και μου είπε να σε πω το εξής. Όταν κάποτε ο Ευρυσθέας έδωσε στον Ηρακλή να κάνει τον τρίτο του άθλο, ήταν να κυνηγήσει και να φέρει στο παλάτι του το ελάφι, που δεν ήταν ελάφι στην ουσία, κάτι σαν τάραντος ήταν, ναι, της Αρτέμιδος, λοιπόν, με τα χρυσά τα κέρατα. Αυτό που σκότωσε έξω, λοιπόν, ο Αγαμέμνονας και την πληρώσαμε μετά όλοι. Όλοι, μπράβο. Λοιπόν, αυτό το ελάφι το κυνηγούσε ο Ηρακλής ανελέητα. Σε κάποια φάση στην περιοχή της Γουμένησας, μετά από ένα τεράστιο κυνηγητό, τα κέρατά του μπλέχτηκαν σε θάμνους. Έμεινε εκεί περίπου μία εβδομάδα, όπου ήταν σε απελπιστική κατάσταση. Τότε ο αστικός μύθος της περιοχής λέει ότι η Άρτεμις ζήτησε τη βοήθεια του Απόλλωνα για να την βοηθήσει. Του αδερφού της. Του αδερφού της. Επειδή όμως ο Απόλλωνας φοβήθηκε το Δία, την προέτρεψε να ζητήσει τη βοήθεια του Δία, ο οποίος έκανε το ταξίδι από τον Όλυμπο στο Πάικο και συγκεκριμένα στην περιοχή της Γουμένησας για να μπορέσει να βοηθήσει την Άρτεμη, παρόλο που υπήρχε χρησμός που έλεγε ότι ο Ηρακλής έπρεπε να πάρει το ελάφι αυτό και να το πάει στον Ευρυσθέα κάτω. Και ο Ηρακλής ήταν γιος του Δίας, μην ξεχνάμε. Έτσι, μπράβο. Τότε λοιπόν ο Δίας, βλέποντας αυτή την ομορφιά αυτού του ζώου και το πώς είχε καταντήσει σε εκείνη τη δεδομένη στιγμή, ένα δάκρυ κύλησε από τα μάτια του, παρόλο που ο Θεός Δίας ήταν από τους πιο σκληροπυρηνικούς και από τους πιο δυνατούς και από τους πιο αδίστακτους, μπορώ να πω, σε κάποια φάση, το οποίο δάκρυ του έπεσε κατά σύμπτωση εκείνη την εποχή σε στάφυλλα τα οποία υπήρχαν εκεί από τους ανθρώπους οι οποίοι κάνανε τα κρασιά τους. Μάλιστα. Και από εκεί κύλησε σε έναν αμφορέα. Εκεί λοιπόν δημιουργήθηκε η πρώτη γράπα, η οποία είναι από τα στέμφυλλα τα οποία γίνονται από το κρασί και είναι καθαρή, όπως το δάκρυ του Δία που λένε εδώ στην περιοχή, και δεν μπαίνει καμία πρόσμιξη μέσα. Ούτε από γλυκάνισο, ούτε από σίκα, ούτε από μάραθο που βάζουν πάρα πολύ, γιατί στο τσίπουρο με το γλυκάνισο, αν βάλεις κάτι μέσα, θολώνει. Θολώνει. Το δάκρυ του Δία όμως και το ποτό του, η οποία είναι η γράπα, δεν θολώνει ποτέ. Ό,τι και να το ρίξεις μέσα, θα παραμένει πάντα άσπρο και λευκό. Αυτό με το είπε ένας γέροντας εδώ της περιοχής, αιωνόβιος, γύρω στα 90 χρόνια είναι, ο οποίος είναι κάτοικος της Γουμένησας. Τι πίνει αυτός? Εντόπιος Μακεδόνας. Τι πίνει? Πίνει γράπα ή τσίπουρο? Αυτός πίνει, όλη η περιοχή εδώ πίνει με γράπα. Το τσίπουρο το πίνουνε πάρα πολύ λίγοι και ειδικά στο νομό Πέλης. Ναι. Και πίνουμε και κόκκινο κρασί, το οποίο είναι μπρούσικο, ξηρικό, το οποίο το πίνουμε περισσότερο με κυνήγι της περιοχής. Δηλαδή αγριογούρουνο, κουνέλι και ό,τι άλλο μπορεί να μας προσφέρει το Πάικο σαν θύραμα. Μάλιστα. Αυτά έτσι για να σου λύσω την απορία. Ότι λες ότι είναι το δάκρυ της Παναγιάς, όπως είπες, στο τσίπουρο, είναι λάθος το αυτό. Το άλλαξα, το έκανα το δάκρυ της Αφροδίτης τώρα. Γιατί το δάκρυ της Παναγιάς μου έχει, οπότε το έκανα αλλαγή. Το έκανα το δάκρυ της Αφροδίτης. Αλλά δεν ψήνομαι, ρε φίλε, δεν μπορώ να το πιω τη γράπα, δεν μπορώ να την πιω. Είναι το πιο καθαρό ποτό που υπάρχει, χωρίς πρόσληψη γλυκαντικών μέσα ή άλλων ουσιών. Είναι αυτό το οποίο έχουν κάνει για να μπορούν εμείς όλοι μας να εκμεταλλευτούμε το αμπέλι που μας έχει δώσει ο Θεός Διόνυσος, ας το πούμε, από τα αρχαία χρόνια, να το εκμεταλλευτούμε. Άλλωστε μην ξεχνάς ότι η Ελλάδα στηρίχτηκε στα αμπέλια της, στην ελιά της και στη θάλασσά της. Ρίτσος. Από αρχαίων χρόνων. Ξέρεις τι είπε ο Ρίτσος?
ξέρω τι είπε. Πες το. Ότι αν πάρεις ένα καράβι και μία ελιά, εγώ σου χτίζω την πολιτεία από την αρχή. Ότι αν καταστραφεί η Ελλάδα και μείνει ένα καράβι, μία ελιά και ένα κλίμα... Και ένα αμπέλι. Κλίμα είπε. Όχι αμπέλι, αμπέλι, το αμπέλι είναι. Ναι, ναι, εντάξει. Ένα κλίμα. Ναι, τα αμπέλι είναι ένα κλίμα. 500 κλίματα. Ένα κλίμα. Ναι. Μία ελιά και ένα καράβι, σε 10 χρόνια θα την ξανά έχω έτοιμη. Αυτά, αυτά να πεις στον Τσίπρα που ψηφίζεις. Ότι η Ελλάδα με ένα μπέλι, με μία ελιά και ένα καράβι σε 10 χρόνια πρέπει να είναι έτοιμη. Και αυτός σε 8 χρόνια κρίσης. Ναι. Στην Ελλάδα από αρχαιοτάτων χρόνων έχουμε στιγματίσει κάποια πρόσωπα σαν τους εθνικούς προδότες. Όπως ήταν ο Γούσης στο Σουφλί, όπως ήταν τότε με τους Σπαρτιάτες ο Εφιάλτης. Θα μπορέσουμε μετά από 50 χρόνια να πούμε ότι ένας τέτοιος προδότης είναι και ο Τσίπρας? Άμα βάλεις μέσα ήτανε βαρύ. Βαρύ, διότι ο Τσίπρας πήρε ένα καμένο σπίτι και προσπαθεί, κάνοντας σε ματηρές οικονομίες, να το συμμαζέψει. Δηλαδή όταν λέμε όταν είναι καμένο, απάνε τώρα στο μάτι. Και μπαίνουν μέσα στα καμένα, βάζουν μια κουβέρτα στην πόρτα, φτιάχνουν 5 πράγματα μέσα, μπορέσουν να μπουν να τη βγάλουν. Οι άλλοι πήραν ένα παλάτι που τους έδωσε η 7ετία του Παπαδόπουλου, που είχε φτάσει σε σημείο, φίλε Νίκο, να υπάρχει νόμισμα που κυκλοφορούσε ασημένιο νόμισμα. Είχε να δει η Ελλάδα 2000 χρόνια από τη Γλάφκα το ασημένιο νόμισμα που είχαν οι Αθηναίοι. Και ο Φίλιππος που έκανε ασημένια νομίσματα και χρυσά νομίσματα όταν τους έβαγε την Αμφίπολη. Και έβγαλε το τριαντάρι τότε, όπου είχε πάνω όλους τους βασιλιάδες, τα κεφάλια των βασιλιάδων γύρω γύρω, και από την άλλη μεριά ένα σταυρόνιμο, δεν θυμάμαι, και το εικοσάρικο τον Ποσειδώνα. Είχε τον Ποσειδώνα επάνω με μια τρίανα. Ασημένια. Ναι, Γεωργή, αλλά να σε κάνω μια και άλλη την πήραν αυτό το σπίτι, αυτό το παλάτι, και το παραδώσανε καμένο στον Τσίπρα. Και έρχεται ο Τσίπρας τώρα και βάζει κουβέρτες και εσύ θέλεις να το ξανακάνει παλάτι. Ναι, είπε ψέματα στον κόσμο. Ναι, δεν ξέρει να παράγει. Δεν ξέρει. Είναι κούμα βάλτον τον Τσίπρα σου κάνει μια κατάληψη στο σχολείο και στη Γουμένησα για πότε θα το ζώσει. Καλός. Αν είναι, αφού είναι πρώτα απ' όλα δεν έχουν δουλέψει τη ζωή τους. Κανείς από αυτούς. Εδώ ρε βγήκε ο άλλος που έκανε, τον πήρε από το άπλητο και τον έκανε διοικητή της ΕΡΤΕΝΑ και σε είπε χθες ότι πάτε να δώσετε στην ΠΑΕ πάω και να τη φτιάξετε γήπεδο. Και έβγαλε ολόκληρη ανακοίνωση ο Κατσαρής. Γι' αυτό σου έλεγα ότι για να χτίσει ο ΠΑΟΚ γήπεδο θα πρέπει να χτίσει το αίμα το οποίο βίζαξε, το γάλα το οποίο βίζαξε. Όχι ρε, θα τους κάνουμε μια γαφιά, Ιβάν έχω τώρα. Γιατί σε κάθε σκάψιμο που θα γίνεται θα τρέχουν οι πολεοδομίες, οι οικολόγοι, οι αρχαιολόγοι, οι πλοίαρχοι, ό,τι θέλεις. Με νομοθετική ρύθμιση θα το περάσει από τη Βουλή όπως έκανε. Γιατί, θα σου πω γιατί Νίκο. Εάν ο νόμος λέει να γίνει, σε 1,5 χρόνο έγινε το Καραϊσκάκης. Ο νόμος λέει να γίνει, σε 1,5 χρόνο θα γίνει η Φιλαδέλφια. Και όταν κάναν το μετρό στην Αθήνα, μια, που ήταν κάτω γεμάτο, πάω και είσαι μέσα στην εβδομάδα θα το δεις τον Τσιπρέα, πώς θα τα υπογράψει και τον άνοιξη, την άνοιξη θα μπουν οι φαγάνες και σε ένα χρόνο μέσα ο μεγάλος Ιβάν Σαββίδης θα το έχει έτοιμο. Εγώ πάντως είμαι πολύ αισιόδοξος, όχι από αυτούς τους πολιτικούς, αλλά επειδή είδα την αστραπή στο μάτι του Ιβάν όταν του είπα ότι το γήπεδο θα το εγκαινιάσει ο Ιβάν Τζούνιορ, ο οποίος θα τον έχει σκόψει το ήδη, θα το έχει στρώσει ήδη το κόκκινο χαλί μέσα στην Τούμπα, αμάν, για να εγκαινιάσει
για να εγκαινιάσει το καινούριο γήπεδο. Περιμένουμε, αυτή παιδί, την έκανε τη δουλειά ο Γιωργάρας. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, αλλά ό,τι και να γίνει, κάποτε θα σου πω προβλήθηκε η ιστορία. Άντε Γιωργάρα, μην κάθεσαι, όρμα. Έτοιμασε διαδόχους, λέει ο Νίκος. 2 η ώρα. Βέβαια. Πάμε για το τσιπουράκι. Σήμερα μου έκανε η μπουμπούση κοτάκι τηγανιτό, πιλαφάκι on the side, και εγώ για τσιπουράκι. Έλα, και έχω μια ντομάτα πήρα προχθές. Μου λέει ο Μυστερής, μου λέει αυτές εδώ λέει είναι από την Καστοριά. Του λέω ρε φίλε, εγώ την Καστοριά ξέρω. Πολύ ωραίες. Γούνες ότι έχει. Α, τις έχεις ακουστά. Όχι, έχουνε, έχει μια ποικιλία η Καστοριά σε πατάτα και σε ντομάτα, η οποία βγαίνει παραλίμνια εκεί στην περιοχή της. Παραλίμνια ρε παιδί μου. Ναι, κατάλαβα, δίπλα από τη λίμνη της Καστοριάς. Λοιπόν, και έχει μια ντομάτα η οποία έχει μια γεύση, όπως και τα φασόλια της είναι πάρα πολύ, πολύ ωραία Γιώργο, ναι. Αγγίζουν πολύ το πρεσπόν και οφείλεται στη λίμνη περισσότερο. Η ντομάτα δε άμα την κόψεις, αν είναι αυτή η ποικιλία που σου λέω, δεν έχει καθόλου σπόρι μέσα, ναι. Είναι όλο σάρκα. Ναι. Είναι, ναι. Είναι όλο ναι. Σάρκα. Ναι, ρε, λοιπόν, θα την κόψεις στα 4. Με ριγανίτσα λίγο λαδάκι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχεις κατσικίσιο τυράκι. Έχω. Προτού χτυπήσεις το σηκωτάκι. Λοιπόν. Να μην κάνετε και... κάνω χωριάτικη. Έχω λάδι από τη Σέφη. Η Σέφη έχει ένα κτηματάκι. Αυτό, αυτό θα το κάνεις στο κυρίως γεύμα. Για να ρίξεις μέσα τις βουτιές σου, το κρεμμυδάκι σου, την πιπερίτσα σου, το κρεμμυδάκι το κομμένο, το μαϊντανό σου ελαφρώς. Το ελαιόλαδο σου από πάνω, λίγο αλατάκι. Πολύ να ρίξω και 3 σταγόνες ξυδάκι μέσα. Ναι, απαιτείται. Απαιτείται. Ωραία. Απαιτείται για να υπάρχει, για να υπάρχει στη γλώσσα μια έκρηξη όταν τα τρως όλα αυτά μαζί. Πουλάκι μου, τι ωραίος είσαι. Και να χτυπήσεις τις γράπες. Και μετά τώρα είμαι κόκκινο κρασάκι να σβήσεις. Δεν μπορώ, είμαι κόκκινο κρασάκι. Ρε Νικόλα, με πειράζει το κρασί. Εγώ, το στομάχι. Το στομάχι. Εγώ έχω έλκος 30 χρόνια τώρα. Παίρνω ένα χαπάκι κάθε 2 μέρες, εν πάση περιπτώσει τη βγάζω. Πίνω βότκα, πίνω ουίσκι, πίνω τζιν, πίνω και τσίπουρο. Η μπύρα με πειράζει. Το κόκκινο το κρασί με σκοτώνει. Σε σκοτώνει. Με σκοτώνει ρε φίλε. Εν τω μεταξύ είχα ακούσει έναν γέροντα στη Φλόρινα επάνω σε ένα μοναστήρι, γιατί και εγώ είχα αυτό το πρόβλημα με το κόκκινο κρασί. Με έφερνε σαν παλιδρόμηση, σαν ξυνήλες, κάτι τέτοια πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Ενώ το γουστάριζα και μου είχε πει ένα φάρμακο το οποίο το έκανα και δεν θυμάμαι τι είχα κάνει ρε παιδί μου. Μάθε το και το άλλο. Όπως... Σάββατο μου λες πρέπει να κλείσουμε διότι έχουμε έγινε, περάσει 5 λεπτά. Γέροντα. Απλώς έγινε, λέω έγινε. Ότι εχθές και σήμερα είσαι ο Νίκος που αγαπάμε. Γεια σου Νικόλα. Γεια χαρά σας κυρίες και κύριοι, να είστε καλά. Να περνάτε όμορφα. Την άλλη εβδομάδα έχουμε αρχή του πρωταθλήματος, συνέχεια του πρωταθλήματος. Θα παίξουμε μπαλάρα και να παρακαλάτε τους θεούς και το Χριστούλη μας. Να είμαστε γέροι όλοι, να έχουμε την υγειά μας. Γιατί άμα έχουμε την υγειά μας, φίλε Χρήστο Κιώση που μας κράτησε στην τροφιά, μόλις έφυγε ο Σωτήρης Δασκαλάκης, αν έχουμε την υγειά μας μπορούμε να βγούμε από το σπίτι μας και να βρούμε δουλειά αν είμαστε άνεργοι. Οπότε έχοντας υγεία και δουλειά μπορούμε να βγάλουμε χρήματα. Και όταν έχεις υγεία, δουλειά και χρήματα, ο έρωτας είναι μια εύκολη υπόθεση. Γεια σας!